Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και τούτο είναι το Laughing Mouflon Show. Πριν να ξεκινήσουμε σήμερα, έχουμε πολλά show, έχουμε πολλά ωραίο κόσμο. Πρέπει να κάνω κάτι πολλά μικρό. Θέλω να απαντήσω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε μια δήλωση στις 2 του Δεκέμβρη. Okay, σχετικά με το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ σήμερα το είδα, σαν έρχομαι, και ένιωσα έτσι πολλά την ανάγκη να απαντήσω. Ερωτήθηκε ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Κούσιος, ο νεοδιοριστής υπουργός, νεοδιοριστής κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ένεχε γενέτια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο άνθρωπος απάντησε, quote, «Δεν είναι αναγκαίο, αν και επιθυμητό, να συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο γυναίκες». Δεν είναι κριτήριο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ικανοποιητικό να υπάρχουν στα κέντρα λήψης απόφασης, φτάνει να αναγνωρίζουμε τον ρόλο της γυναίκας και να το σεβόμαστε. Για μένα δεν είναι θέμα ποσόστοσης και αριθμών, είναι θέμα ρόλου. Είναι θέμα ρόλου, θέμα δυνατότητας λήψης απόφασης. Λοιπόν. Με την πρώτη πρόταση ξανά χωρίς το Υπουργικό Συμβούλιο. Εδώ μου μισό λεπτό να το κάνω τον ίστα πράγματος. Λοιπόν, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, okay. Καταλάβω τι θέλεις να κάνεις. Καταλάβω τι θέλεις να πεις. Και okay, πιστώνω σε με την καλή τη θέληση ότι ο στόχος σε σένα ήταν να πεις ότι παιδιά, δεν έχει σημασία το φίλο, σημασία έχει ικανότητα. Και αν είναι κάποιος ικανός, και βρεθεί για μένα καλός. Αν δεν είναι ικανός, έφτανε για μένα ασχέτως φίλου. Πιστώνω σε με, με την καλή την πρόθεση. Και για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο μαζί σου βάσει το πράγμα. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι ενάντια στην ποσόστοση. Και εγώ πιστεύω ότι το φίλο δεν θα πρέπει να ήταν παράγοντας. Και ότι ο καθένας πρέπει να κρίνεται βάσει των ικανοτήτων του. Αλλά. Εν ωραίο παραμύθι τούτο, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα υπάρχει διάκριση όσον αφορά το φίλο. Και οι γυναίκες ακόμα ξεκινούν που μειονεκτική θέση, τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτική, και ακόμα τώρα μπαίνουν μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οπότε το να βάλεις μια ποσόστοση, είναι ένα σημείο. Και ξέρεις κάτι. Και ας μην το κρατήσουμε πολύ, ας βρούμε μια μέση λύση. Ας το κρατήσουμε για 5 χρόνια. Ας το δοκιμάσουμε μια φορά και να δούμε. Επέτυχε. Επέτυχε. Εν όλα τα πράγματα τα ίδια. Να το δοκιμάσουμε, φίλοι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το να κάνεις το 50% του Υπουργικού Συμβουλίου γυναίκες, έντια το μήνυμα που να στείλεις στην κοινωνία. Εν το μήνυμα που να στείλεις στη Μιτσάν, η οποία παίζει και τυχαίνει και βλέπει την τηλεόραση, και βλέπει το σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, την καινούργια Υπουργό Εξωτερικών, την καινούργια Υπουργό Άμυνας, την καινούργια κυβερνητική εκπρόσωπο, ας πούμε, και βλέπει και το πράγμα, και χαίρεται, και λέει μέσα της. Ξέρεις κάτι, να γίνω και εγώ το πράγμα μια ημέρα. Όταν, κύριε κυβερνητικέ, επειδή πιστεύω ότι έχει την καλή την πρόθεση, τουλάχιστον ας το δοκιμάσουμε. Πού ξέρετε, επόμενο ανασχηματισμό, δεν κουμπάει. Δεν θα πάμε τίποτε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, είναι το Laughing Mouflon Show, και τυχαία έχω δύο γυναίκες μαζί μου σήμερα, την Αναστάζια Χριστοδούλου, σκηνοθέτης. Και την κυρία Μαρία Παπακώστα, την ηθοποιώ. Yeah. What's up? Everything is up. That's what she said. Ναι. Λοιπόν, πίσω από το... πίσω από την κάμερα, κλασικό, ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού και ο Έκτορας, ο προδότης Παπαγεωργίου, ο οποίος ήρθε επιγόντος σήμερα που κυβερούντα. Γεια σου, αγάπη. Γιατί προδότης. Έτσι του λαλού, για τον υψίσω. Εμπόση μια εβδομάδα να το και πεθύμισα. Και κάνω του το δίσκο. Κάνω το γλυκό μπούλινγκ, όπως μου κάνουν εμένα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, να έχετε comments ή οτιδήποτε, γράφετε τα από κάτω και να θα θυκευάζει ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού, τα βγάλει πάνω και αν θέλετε ότι είσαι κάτι κοπέλες, έτσι δαμε, ρωτάτε πράγματα. Ξέρουν, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Αναστάζια. Ό,τι έχει καιρό που θέλω να φέρω στο show, πολύ καιρό. Ένας από τους λόγους είναι επειδή ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος σας για σκηνοθέτη στη σειρά στο Κάρμα στον Αλφα. Λοιπόν, ξέρω πολύ τον κόσμο και που ήρθε να παίξει στη σειρά και που έχει σχέση με τη σειρά και που ξέρεις, μιλάς με τον κόσμο και σας πούμε, φίλε, δεν μου είναι στη σειρά, ξέρεις, λέει μου ο πρώτος, φίλε, πολλά καλά, συμπεριφέρονται μας πάρα πολύ καλά. Και είσαι και εσύ, okay, εντάξει, φαντάζομαι κάμα του κάνουν καφέ έξτρα, του κάνουν καμιά λουκανικό πίτα, και φάει. Και μιλάς με το δεύτερο. Και ξέρεις, λαλείς ότι άλλα πράγματα, αλλά το πρώτο πράγμα που λαλεί είναι το συμπεριφέρονται μας πολλά καλά. Και μιλάς με το δεύτερο, φίλε, καλή σειρά, συμπεριφέρονται πολλά καλά του κόσμου. Και εσύ, οκ, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάει να σύμπτωση. Όλοι όσοι έχουν σχέση με το κάρμα, το πρώτο πράγμα που έχουν να πούν είναι ότι συμπεριφέρεστε τους πάρα πολλά καλά. Οπότε, δεν ήξερα να μου παίζει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έχω εμπλοκή. Αλλά ό,τι και να κάνετε, respect, και να ξέρετε ότι
Τινοί οποίοι για τους οποίους το κάνετε εκτιμούν το γιατί γυρίζουν και λαλούν ότι το πρώτο πράγμα που λαλούν είναι ότι συμπεριφέρεστε πάρα πολύ καλά. Επαυξάνεις ναι, 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 και εσύ. Επαυξάν. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω έχει λάθος. Κάνουμε εκείνο που νιώθουμε ότι θα έπρεπε να γίνεται. Okay. Ενώ νομίζω ότι τούτη είναι η διαφορά, γιατί και εγώ και χριστιανά. Ναι, όταν λέμε κάνουμε, εννοούμε και τη χριστιανά ναι, 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 την Αρτεμίου. Όταν ήταν να κάνουμε το πράγμα, είπαμε ότι θα γίνει το πράγμα και να το κάνουμε εμείς, γιατί όπου επίαμε είπαμε αυτό το πράγμα να γίνεται. ναι. Είπαμε θα το κάνουμε εμείς και θα το κάνουμε εμείς να το κάνουμε όσο πιο σωστά μπορούμε με τα resources που έχουμε, να το πούμε. Okay. Οπότε το τι κάνουμε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι overboard ή κάτι φκένουμε έξω από το δρόμο μας για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, καμία σχέση. Νιώθω ότι κάνουμε εκείνα που έπρεπε να γίνονται όπου και αν πήγαινες να δουλέψεις. Okay. Και επειδή δεν γίνονται αλλού και κάποιες συνθήκες αλλού εν τελείως τραγικές. Νομίζω ότι ζήσαμε τις ούλοι. Ονόματα δεν λέμε, αν υπολείψεις δεν θύγουμε. Θα πρέπει να λέμε ονόματα. Εντάξει, εσύ με λέγει ο σύμμα. Που λες, συνεχίσαι. Εν τούτο, λέγαμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι εκτιμάται, γιατί ένας ηθοποιός, στην Κύπρο δυστυχώς ξεχάνουμε ότι ο ηθοποιός για να δημιουργήσει θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Αλλά συνήθως στην Κύπρο απλά θεωρούν τους μηχανήματα. Δηλαδή, έλα, διάβασε, γράψε. Okay, να σε διακόψω, θύμισε μου κάτι τώρα. Που συζητούσαμε, ένα θυμάμαι με τον Αντρέα που συζητούσαμε με άλλο ηθοποιό. Έχουν να πούν πολλά καλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο του σκηνοθετεί. Δηλαδή, άκουσα από πολλού ότι αρέσκει του που προσπαθεί να δώσει έναν direction, ότι ένισε απλά άτε κάτ, φύγαμε, φαΐν, ποιο να με τρίψει σήμερα. Κλασικά, α πούμε, σκηνοθετικά. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το πράγμα, για το process, δηλαδή... Να σου πω, νιώθω και ότι... Και πέρα ασχοληθώ με τα γυαλιά σου, θα μου πεις που ποιος serial killer τα έκλεψες, λίγο συνέχισε. Να σου πω, νιώθω ότι ένας σκηνοθέτης, η δουλειά του, εκτός που... του ότι περνά που ούλα τα πράγματα, δηλαδή με το διευθυντή φωτογραφίας, με τα πλάνα, με το σετ, με το ούλα παίρνουν που γίνω. Κάπου έτσι διευθυντή φωτογραφία, ένα δάκρυ γκύλισε στο μάγουλο του Έκτορα. Ναι. Διόπιο GDOP, GDP. Okay. Ναι. Ο σκηνοθέτης πρέπει να ασχολείται. Γιατί σου κάνουν έτσι μπουλή. Γι' αυτό! Νιώθω ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να ασχολείται με τους ηθοποιούς. Γι' αυτό και υπάρχει. Ένας ηθοποιός είναι μπροστά από μια κάμερα και περιμένει που τον άλλον που μπήσω στο monitor να του πει ένας και κουβέντες. Τούτο ήταν καλό, τούτο δεν ήταν καλό, τούτο κόψε το τούτο, γιατί αλλιώς εκτίθεται. Οπότε και επίσης θεωρώ ότι ένας σκηνοθέτης, η δουλειά του σκηνοθέτη, και, γιατί στην Κύπρο δεν ξέρουν να είμαι ο σκηνοθέτης, η δουλειά του σκηνοθέτη φκένει, εμένα μια ευχαρίστηση μου είναι όταν φκένει απεξή ένας ηθοποιός και ο πλήστος κόσμος λέει, δεν ήξερα ότι μπορεί να κάνει και αυτό το πράγμα. Okay. Για μένα τούτο χαρά ότι καταφέραμε μαζί με τον άλλον να δείξουμε κάτι που άλλος θεωρεί το και αρέσκει του και λέει, δεν τον είχα για τον το πράγμα. Ναι, κοίταξε, και το κάρμα είναι σειρά που σε φέρνει. Ξέρεις, θέλω να χρησιμοποιήσω το ρήμα της αλακώνης, πάντως για να είναι πράγμα το πράγμα. Αλλά θεωρείς ηθοποιούς που τους συνήθισες, ας πούμε, σε πίσω, ναι, σε πιο κομικά, και θεωρείς τους σε κάτι το οποίο είναι πολλά έτσι γκόρι, είναι πολλά, λίγο κάνεις να νιώθεις και λίγο κάπως. Ναι, και ο λόγος θεωρώ που οι ηθοποιοί, που είμαστε το κάρμα, ναι, έχουν τόση απήχηση και πέρσι και θεωρώ και φέτος να έχουν πάρα πολύ σαν ερμηνείες, είναι γιατί εγώ προσωπικά η γραμμή που πάντα θέλω να κρατώ είναι όσο πιο απλά τόσο πιο καλά. Okay. Τούτο νομίζω λαλό του και στα γυρίσματα, όταν πάει κάτι να το παίξεις φαίνεται ότι είναι παιγμένο. Okay. Όταν το ζήσεις όμως την ώρα, όταν πεις τώρα ζω τον το πράγμα, είμαι εγώ τον το πράγμα, φκένει σου πολλά πιο φυσικά. Και τούτη είναι η άποψη δική μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι στα επεισόδια φαίνεται όταν τα βλέπεις, τραβάσαι και νομίζεις ότι ζουν τούτοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν σημεία. Που είναι και πρόβλημα για εσάς, γιατί έχετε ναι, πρόβλημα με τους πραγματικούς τους. Οπότε, ναι, ήταν μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί θυμούμαι όταν ήρθα από την Αμερική, νομίζω ότι έπαθα
Πάρε πολιτισμικό επαγγελματικό σοκ. Ήθελα δύο χρόνια να φέρω τον νου. Τόσο περίπου. Και όσο έρχεται στην ίσο, περίπου ναι, 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 γιατί με το που ήρθα και ξεκίνησα δουλειά, είναι άλλο. Αν πάει μα χαλά, πράγματα. Αν πάει τούτα που μου δείξα συνέντα χρησιμοποιούν τα κάτω. Αν πάει. Αν πάει, σπατάλησα τη ζωή μου και φατάλησα τη ζωή μου. Γιατί ήρθα και ήμουν κάπω. Οκ, τούτο είναι τίποτα που γίνει από μα. Πρέπει λίγο γλυόρα να. Να συντονιστώ να μου γίνει. Τζαμπκάτ, όλοι κάτω τζαμπκάτ, σε κασένια. Θέλει αντίθεση, μα το έτσι. Ναι, ήταν. Ναι, αλλά εντάξει. Προσαρμόζεσαι μετά από κάποια φάση και μετά πρέπει να προσαρμοστείς. Απλά. Εγώ την εντύπωση όμως ότι είναι προσαρμόστης. Προσαρμόστηκα στις δουλειές που να σου πω, ναι, επειδή. Κοίταξε, λαλός ότι λαλός εγώ που είμαι εντελώς ανεξάρτητος, που δεν έχω κέρδος, ας πούμε, που τούν το πράγμα, που είμαι η πλέον κατάλληλη φωνή. Ναι. Ας πω ότι το μου κάνεις είναι καλό και μου κάνεις πετυχαίνει και όχι αναγνώριση. Δηλαδή, λαλό σου, το πρώτο πράγμα που λαλεί οποιοδήποτε έχει σχέση με τη σειρά είναι το ίδιο συμπεριφέρεστε. Οπότε, εν καλό το λέει προσαρμόστηκες. Ναι. Λοιπόν, να σας αφήσω μισό λεπτό, ναι, να πάμε στην Κιουρία. Κιουρία, η Μαρή Κιουρία. Η Μαρή Κιουρία. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Παγώστα. Καμώματα και αρώματα έχουμε. Και ας το πω πιο πρωί. Έχουμε ραδιόφωνο το πρωί. Ναι, έχουμε ραδιόφωνο το πρωί. Έχουμε καμώματα και αρώματα, το οποίο έχει. Είπα σου την προηγούμενη φορά που σε είδα, τι? Νομίζω τον την κουβέντα. Κάτι σχολιάσαμε. Ναι, ναι, εσύ όταν σχολιάσαμε κάτι. Ναι, 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 κάτι μόνο πράσι μας. Έβλεπα το καμώματα και αρώματα, δουλεύκα από σπίτι και έκανα ένα media report και έθελα να βλέπω τις ειδήσεις του Ρικ. Έτσι. Και πάντα έβαλα τον Λίνο να πιο πριν για μέντες χάσω και πετύχει να πούμε με ένα μισάωρο, με ένα 20 λεπτό καμώματα και αρώματα. Επί 1,5 χρόνο έβλεπα το και επί 1,5 χρόνο είχα ιδέα να πω να μου συμβαίνει. Επί 1,5 χρόνο έβλεπα και what? Να που έγινε πιο νεδεράμε, γιατί εν τούτο ζάμε, πού! Γιατί, επειδή είχανε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, εν τούτο, επειδή είχανε στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά έχει αναπάντα έχει επιτυχία. Έχει πάρα πολύ επιτυχία. Ναι, όμως το... Πάρα πολύ, ο τρίτος χρόνος τώρα, ναι. Πέμπτος χρόνος, ναι. Είπα τους παιδιά να πάει μακάρι, να πάει όσα θέλει, αλλά τουλάχιστον ας πάει να σπουδάσει με τσάρι μετά αυτή. Αν είναι ρε κοπέλα. Αν είναι ρε παιδιά, δύο χρόνια είσαι μήνα. Εσείς η κόρη 19 χρόνια. Ναι, το καμάρι μου. Αγία μου ρε φίλε, δηλαδή με ένα είπε μου εμπόδι φανέ μου σε περίπεζε με. Ούλοι νομίζω πάθαμε έτσι. Ναι, και σου φαίνεται ρε φίλε. Σου φαίνεται. Είσαι θεάλα. Είσαι θεάλα, παιδί μου. Ναι. Θέλω να πω όμως και για το κάρμα, έτσι, εντάξει, σαφώς, εγώ τούτα όλα που είχατε πει ότι εμείς παίρνουμε πάρα πολλά καλά στη συγκεκριμένη σειρά, δεν έχω κανέναν παραπονό, γεγονός, ξέρετε ότι η Αναστάσια και είμαι σίγουρη ότι στα άλλα τα κανάλια έχουν κάποια θέματα, στο κάρμα, ωστόσο που πια, πραγματικά ισχύουν το πράγμα. Σε περίμενα να μου το πεις, είπα από το ούλιο. Τόσο πολλά ωραία και ναι, δεν και κάνουν κάτι. Εν τσι τούλα, τσι είχα μας σας καφέ, τίποτε. Φίλε, εξία από το εμένα, γίνεται το λαλουλούλι το ίδιο πράγμα. Ο ηθοποιός είναι πάρα πολλά, έχουμε πολλά θέματα, πολλές ανασφάλειες. Καταρχήν έχουμε το ψώνιο να βγούμε μπας στη σκηνή και μετά βγούμε μπας στη σκηνή και μόνο με ανασφάλειες που βγήκαμε μπας στη σκηνή από ψώνιο μας. Αξίζω να είμαι δάμε, εν υπόστο σύνδρομ τούτο. Εν υπάρχουν το πράγμα, πολλά μέσα στην περίεργη φάρα. Έχουμε προστασία στο κάρμα. Και αν είσαι Αναστάσια, έτσι στη γωνίτσα. Είναι καλό πράγμα για να το έχουμε προστασία, πολλά δεν κουβέντα. Είναι πάρα πολλά. Και αν είσαι στη γωνίτσα, χωρίς να σε προσβάλλει μπροστά, γιατί έχει κάποιος που μπορεί να έχει θέματα. Ας πω, εγώ τι θα έχω να μου μπροστά, που λέει Μαρία μου, ξαπάμε τον μπορεί κάποιοι να, στη γωνίτσα, αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα, ξανά, στη γωνίτσα, δεν το κάνω. Υπάρχει κατανόηση, γιατί με το οποίο είναι περίεργο, είναι πολλά ευαίσθηση στον πλάσμα. Είναι αλήθεια, γύρω από την πάντα. Θέλει να σε βάλει στη γωνίτσα να σου μιλήσει. Να πρέπει να περιμένω το λίγο γιατί κλαίει ο δεκτόρα. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκράτησε τα δάκρυα σου, DOP. Λοιπόν, η κελά του ψηλίδα είναι εκθαμποντική συγχαρίδια στον τύπη. Δεν μπορώ. Yes, και κύριοι, ο προαγωγός μας, ο κύριος Έκτορας Παπαγεωργίου, παίρνει τα εύσημα. Ρε το μωρό, δεν ήξερα για να πάω να μιλάς αδερφέ, έχω αρκετά μωρά. Εγώ το μωρό. Αγάπη, μεταξύ μας. Αν η κουμέρα είναι νίκη, ζωγείς πολλά σιωρίς. Wild, Ανδρέας Φυλακτούχας. Είναι, τούτον είναι Pokemon reference. Α, ναι, πρέπει να την ώρα μου ήρθε να πιέει το... Ναι, ναι, ναι. Σκεφτικά γρινό.
Όχι, τα γρήνα είναι δική μας θόλη. Δικά μου αδερφιά. Δικά σου ξαντουάρμα φθαλμό. Ποιος εντούτος που έκαμε εντούτον το παν τάρμα φθαλμό. Να πάεις πίσω, να ζητήσεις συγγνώμη και ξανάρτη. Άκουσε ο. Φυσικά μιλάω άνθρωπος που έκαμε το κλάμα το φθαλμό. Φυσικά μιλάω άνθρωπος με την γραβάτα του. Και έγινε στην γραβάτα που είσαι. Σταματήσε, είναι μια χαρά. Ναι. Η Αστάζια τα βάφει έτσι γιατί είπαν της ότι είναι ο θηλυκός κοκκινόπουλος. Αν μένει είναι ο νομικός τους, εγώ θα βγω πάσα τα βουνά. Πού είναι ο νομικού μου. Μια και είπαμε για βάφει να πω για το βαφτά μαύρα που έχω θεάτρο. Ναι, αφού ξέρεις αν αλλαγούν και ξέρεις γάρμα. Α, συγγνώμη παιδιά, παιδιά, παιδιά. Έχουν πολλά μηνύματα. Λοιπόν, στο Κάλμαν είναι τόσο καλό το κλίμα, στα κλίσματα που όλοι εγκληματίζονται. Είναι ο νομικός του, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είναι ο νομικός στα φιλιά μου. Ναι, εσχολιάσαν το, είπαν το άλλοι, ναι. Είπαν το άλλοι, είναι οκ. Για όνομα του, διάστη η καρβάτα μου, εσύ μου κάνετε μπούλινγκ. Λοιπόν, ερώτηση, έτυχες σαν να σας προσεγγίσουν απειλητικά τα άτομα που μεταφέρετε την ιστορία του στην οθόνη. Κυρία Αναστάζια, είσαι έτσι. Επειδή παίζουμε ένα άσχημα, εννοεί. Α, για την Αναστάζια. Δικό σας, έπιαμε χάλια που με έκαμε, χάλια! Κόρη μου έλεο! Ίνταλος είναι έτσι τούτη. Είχε να αναφερθεί η Χριστιανά που είχε πάει στο Μιχάλη Σοφοκλέους, έγινε τον πέρσι το εξής περίεργο. Όχι τόσο που άτομα, διότι οι ιστορίες αλλάζονται για να μην καθρεφτεί. Ναι, προφανώς. Κάποιος όμως που ήταν εμπλεκόμενος στην ιστορία, σίγουρα μπορεί την ώρα μου να το δει να πει έχει πολλά κοινά με την ιστορία, τη δική μου. Απλά αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα, όχι τόσο στο πώς έγινε, είμαστε αληθινοί στην ιστορία, απλά συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να πεις καθαρά ότι εν τούτο, εν τούτο. Συνέβαινε το εξής περίεργο πέρσι μετά από κάποια συγκεκριμένα επεισόδια, που είτε μπορούσε να... Το ότι παίζαν τα κουδούνια μες στη μέση της νύχτας, η ώρα 3 το πρωί, η ώρα 4 το πρωί, η ώρα 2 το πρωί. Το ότι υπήρχε ένα αυτοκίνητο σταματημένο συνέχεια. Ήταν περίεργα παρακολουθητικά πράγματα και αναγκαστικά τον φέραμε security. Ήταν περίεργα γιατί δεν ήταν ούτε από την αρχή ούτε στο τέλος. Ήταν κατά τη μέση του πραγμάτου και δεν ήταν ποτέ να φοηθείς. Απλά ήταν σκέφτο ότι είμαστε η ώρα 3 το πρωί μέσα στο κοντινά και ακούτε το τρρρρ το κουδούνι. Οκ. Ναι, αλλά είχαμε το μιλήσει πρώτα με τον Αλφα. Προσφέρθηκε ο Αλφα να καλύψει όλα τα έξοδα για security. Και μετά έκαναμε μια συμφωνία και υπήρχε security για ένα μήνα, αλλά okay. Δεν έχω κάτσει. Εντάξει. Σιωτέρη, περίπτωση να γίνει τίποτα, έκανε το επεισόδιο στο Κάρμα. Η πρώτη φορά που αναφέρθηκε η Χριστιανά ήταν στο Μιχάλη, στο Κάσαν Ντεμικέλ, στο πρώτο επεισόδιο. Τέλειο. Ας σφάξουν ποιος να το γυρίσει. Άλλο πράγμα που μου άρεσε με το Κάρμα, ενώ στην περιφέρεια, δεν την ήξερα ότι η Χριστιανά είναι ταινίο, αλλά στεναχωρήθηκα μετά από το Αγία Φούξια που έκαμε την κομική σειρά. Σαντά. Α, μπράβο, ναι, πατάτα, λοιπόν, η οποία είναι παλεύκια του. Και στεναχωρήθηκα ότι μπορεί να έχανε το. Ότι μπορεί να ήταν να έκαμε, ας πούμε... Έχανε το καλό φίλε σε τον χώρο. Ναι, εν τούτο. Τον κακό φτύμη τον το σύστημα. Εν τούτο, ας πούμε. Επίσης όμως, σκέφτομαι ότι γίνει το πράγμα, γίνει η σειρά, ευκήκε καπάτζι μετά από μια νέα φούξα που γράφει 70. Ναι. Οπότε οτιδήποτε σε ρεβίρες, Έλα! Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ. Που λες, χάρηκα γιατί ας πούμε, λέω, οκ, αν η φάση του, οκ, μόνο του το ξέρει να κάνει. Και ύστερα που ευκήγεν το κάνουμε, ήταν τόσο διαφορετικό που το είδα εγώ και μας πω,
και κάτσα το μένα που παίζει δάμε. Και χάρηκα το πάρα πολλά που έγινε επιτυχία και το πράγμα. Και έδειξα, λέω ότι ξέρεις, εν ήμουν έναν one hit wonder ας πούμε, ήρθα ναι, να μείνω και να μείνω δάμε. Οπότε ήταν πολλά καλό και άλλο που τα πράγματα που μου αρέσαν. Λοιπόν, το χούτι δεν ξανάρχεται πίσω, η γραβάτα είναι να μείνει, το κουστούμι είναι να μείνει. Λοιπόν, έτσι θα είναι από εδώ και στο εξής. Get used to it, αποφάσισα να αλλάξω το στυλ και να γίνω πιο σοβαρός. Λοιπόν, κάρμα, 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 καμίλιον. Καρμίλιον που πρέπει να γράψετε. You had one chance. Όχι, καλά, ήταν καμίλιον. Έγινε να το πιντώσει, αδερφέ. Λοιπόν, βάφτα μαύρα, βάψε μας τα. Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στο θέατρο της Πασιδή. Θεατρική παράσταση, μάλιστα. Εξαιρετική κομμωδία. Μαύρη, ολόμαυρη. Once you go black, you never go back. Όσο μαύρη πόνη βρίσκει δουλειά στην Κύπρο, συνέχισε. Ναι, μαύρη. Εντάξει, πετάει η ομάδα, περνούμε πάρα πολλά ωραία. Βγαίνει προς τα έξω. Καλό ή βγαίνει, παραβγαίνει, δηλαδή πράσι μου κάτι θυμένει λίγο. Το έχουμε παραξευτυλίσει μας στη σκηνή. Οκ, εντάξει, αυτά. Ακούσα καλά σχολεία, είναι μέχρι πότε... Θα παίζουμε μέχρι όσπου πάει. Όσπου πάει, οκ, παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είπαμε. Θέατρο της Πασιδή, να πάτε να δείτε την Μαρία να τα, που τα βάφει μαύρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Πολλά ωραία παράσταση. Είδες τέσσερα εγώ ενεργειά μου. Φυσικά έπρεπε να με δω τα μωρά. Η μάνα μου. Μα πέρσι μας τα. Μα τα καλή που είσαι. Είσαι πως τη μάμα, πως τη ο μάμα Γκούσφαλ. Ηθοποιή, έλα. Ηθοποιή, ελάτε εδώ. Έλα τι αγάπες. Είσαι η Πασιδή μας. Εντάξει, είσαι και εμπλοκή με την ταινία του Νίκολας Κέιτζ, ναι, δούλεψες και εγώ. Ναι, αλλά δούλεψα σε τελείως διαφορετικό πόστο. Ενώ δεν είχα τίποτε να κάνω με σκηνοθεσία ή οτιδήποτε. Είχα μόλις έρθει από Αμερική, γιατί έπαιγε Αμερική για μια δουλειά. Και όταν ήρθα... κάτι... Α, εντάξει. Ναι. Είπε μας τώρα κάτι, είπε. Μπορεί να σου πει NDA και δεν συμμαζεύεται. Μα νομίζω, εδώ τα λέμε όλα. Να κάνουν το, να κάνουν εξωτερικά του Brooklyn Nine-Nine in Κύπρο. Δεν μπορώ. Και να παίζουμε εμείς. Ναι. Θα πάω να γίνω παστούν μισθού τελικούς. Είναι αλήθεια τούτο. Πυρκέ Μαρία. Κάποιος συνεχίζει να γράφει fans μες στο comment section. Έξω φτερνών. Μάλιστα, συνεχίζει. Ναι, γεγονός. Η αλήθεια είναι πως πολύ. Μπορούμε να σκευάζουμε τα comment και απλώς να κάνουμε εκπομπή. Η αλήθεια είναι πως πολλοί θα σκότωναν για να είναι στο κάρμα. Είναι αλήθεια, αλήθεια τούτο. Και είχαν γυρεύκασει διάφορα πόστα και πιάσα τηλέφωνο και είπα τους οτιδήποτε έχει available, ναι, ναι. Πάρτε με. Κρουασάν να φέρνω, κάτι, να γίνω τον Νίκολας Κέιτζ. Γερκόφι με χαλά, πότε είναι το εμπειρία, ναι, για το καλοκαίρι. Καλά κάνεις. Και ήμουν στο Transportation Department, το οποίο ήταν υπεύθυνο, είχαμε μια κοπέλα που ήταν υπεύθυνη μας, συντόνιζαν όλα τα τμήματα και πάσαν 4 άτομα που η δουλειά μας ήταν να συντονίζουμε και να οργανώνουμε τα διάφορα βαν που εφεύκαν με κόσμο, ναι, τα αυτοκίνητα των ηθοποιών, και ήμασταν κάποιοι στο σετ, κάποιοι στα τρέιλερς, κάποιοι... Πέρασαν πάρα πολλά ωραία ένα μήνα, δούλευκαν πάρα πολλές ώρες, αλλά ήταν... Γνωρίζεις κόσμο και θωρείς πράγματα που κοντά... Ναι, δεν πάει πολλά καλά όμως το Ιντεγό γενικά, γιατί εγκρίναν τα κονδύλια για το ζιουζίτσου. Και σταυρώσα γενικά τα κονδύλια για την. Εντάξει, να πάει στην ταινία του Σβάτσενεγκερ, το έχουν αυτό Γενάρη. Έτσι δαμέα. Λοιπόν. Έδειξε το ποιο έγραψε το comment με τον Νίκολας Κέιτζ και τα εγκλήματα. Όχι να λαλείς κουβέντες για Θεώνα. Εντάξει. Ο Νίκολας Κέιτζ δεν έκαμε πατάτες. Ορίστε. Δεν έκαμε πατάτες. Τηγανιτές, γιατί άλλα ίδια έκαμε. Οφτές, για όνομα. Ο άνθρωπος εγώ θα σε νησί και πουδούν το κρανίο δεινόσαυρο γιατί έτσι έθελα να πούμε. Εγώ πιστεύω σοβαρά ότι έτσι είναι ηθοποιός. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ο ίδιος και βέζουν εαυτόν του σε κάθε ταινία. Σίγουρα, αυτό είναι, ναι, 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 τόσο αληθινό. Ναι, ναι, εμπλέω δηλαδή, έτσι, άμα του λαλούν ότι ξέρεις σήμερα να κάνεις τον... Τον τάδε. Να κάνεις τον αρχαιολόγο που κλέφκει το τεκνάσιο Independence. Εν κάπως, τι εννοείς να κάνω, αφού είμαι. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, σηκώστηκα και είμαι. You are killing it, τσάμε στο κάρμα, συνεχίζουν τα. Τα φιλιά μας στο νομικό, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα πλέον. Που λες, ναι. Αν έμπαει καλά το Hollywood, και εγώ είδα το και πιάσαμε ένα νεύρα. Γιατί που τη μια. Σίγουρα κάτι επιέχει με το ούλο μπακέτο χρηματοδότηση του Ζιουζίτσου. Κάτι, κάτι, ένιχεν.
ίσως σωστόν έλεγχο, ίσως σωστή διανομή, κάτι επιεχεί, αλλά οι λύσεις του, άμα σου πάει κάτι λάθος, είναι το γάμα τα ούλα, κλείστα βάωστα. Ναι. Και... γιατί εγκαλών εκτός που και για τον τόπο, εγκαλών και για άτομα του χώρου που ναι, έχουν ευκαιρίες. Δεν κόσμο που δούλεψε. Είμαστε πάρα πολλοί Κυπραίοι που εγνωριστήκαμε με ξένους, που είδαμε που κοντά. Εγώ προσωπικά, πριν το Μάιν, ας πούμε, γύρισα έναν επεισόδιο του Κάρμα στις πηγές του Μαμάρι. Okay. Και τον Ιούλη επήγα στις πηγές του Μαμάρι για την ταινία. Δεν ήταν οι ίδιες. Ενώ θεωρείς... σκητογράφου, σκητικά, πράγματα, ένα φιλμό. Ήσουν κάπως... Οκ, ωραία. Δεν ήταν οι ίδιες, πέθηκα. Ήταν δαμείο Νικόλας και έτσι... Εμπήκαμε στις πηγές και οι πηγές είχαν επίπεδα. Και ήμουν κάπως... Δάμε που γύρισα, ξένη ιδέα μου. Είχε ποτούν τα πράγματα που επέφταν, είχε επίπεδα που έφκαινε πάνω, μέσα στις πηγές. Ναι, αλήθεια αν έχουμε πολλά ψηλά επίπεδα. Είναι όσο και να είναι. Έχουμε έναν επίπεδο. Ένα. Ναι. Ήταν πολλά ενδιαφέρον και πολλά καλό για όλους. Το ότι γίνεται κάτι χι και απλά κλείουν τα... Ας πούμε εσάς, εν πολλά καλή ιδέα, εν πολλά καλή ιδέα να φτάσεις στο επίπεδο της Μάρτας που το 18% νομίζω του GDP της έρχεται που τις ταινίες και που τις σειρές που γυρίζουν τέτοια. Εν καλό πράγμα να φέρεις, βοηθάς σε διαφήμιση, βοηθάς σε χίλια πράγματα. Έβρε τρόπο να το σάσεις. Θα δω τους πολιτικούς που δώσας. Έβρε τρόπο να το σάσετε, μεν είσαστε λαϊκιστές. Κάμω τα κέρατα μου. Μια κουβέντα που σε κάνετε, κάμετε την καλά. Έλεγος. Όχι, μα ευκείες παρούχα, σου κάρτη γραμματά. Ή η γραβάτα να μην δαμε και μην σκύριε δαμε όταν κάνουν μπάνιο. Εμπορεί αυκή που αρούχα του και γραβάτα να δαμε. Και γραβάτα να δαμε κανονικά. Τι να πω. Γραβάτα και που τούντε τον που βαστάει σκλάτσες. Να μου το λέει και έρχεται δαμε και κάνουν σιόντο. Και εμείς να μας κάνουμε στην κολίτσα. Να γελούμε. Όχι αγάπη μου, το είδες τον τόπο πράγμα. Μπορούν να παίξουν αστέλνια. Λοιπόν, πριν να αξιάσω γιατί ξέρω σε γίνεται. Αύριο είμαι στο Μεζέν Κέσπα στην Λεμεσόν μαζί με τον Ζαχαρίαν τον Ζαχαρίου, την Έλενα τη Λεοντίου, τον Παύλο τον Παυλίδη και την Κρυσταλτική Χριστοφίν. Έχουμε stand-up show, ελάτε, είμαστε πάρα πολύ καλοί, πιστέψτε μας, έχουμε καλά αστεία. Λοιπόν, οπότε να ζω αύριο, 8 με Ζέ Κέσπαλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα σχόλια, by the way, οι πατάτες έκαναν Νίκολας Κέιντζ. Και παίξαν την καλύτερα που γίνω. Ναι, ρε φίλε, ρε φίλε, ενίδαλμα. Μα τι ίδαλμα. Είναι ίδαλμα, είδες τα... Κυριολεκτικά, πιάνεις και πεις του, ξέρεις, Νικόλα μου, έρχεσαι στο κάρμα να σου πει καλό. Όχι, έρχεσαι στα καμώματα. Έρχεσαι στα καμώματα και αρώματα. Στα καμώματα όλα, όχι στο κάρμα. Ναι, να μπεις μέσα να πεις τον Νικόλα, σκέψε να κάνεις, χρωστό ρε, αλλιά, χώρος, να παίξεις σε μια ταινία τώρα που να υποδηθεί τον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος ήταν ο Νίκολας Κέιτζ, αλλά πολλά πιο Νίκολας Κέιτζ από ότι ο Νίκολας Κέιτζ. Έτσι ήταν η περιγραφή της ταινίας. I shit you not. Θέλουμε crossover Αναστάσιας Μαρίας Καώματα και... Μάλιστα, λοιπόν, τούτη η ιδέα γιατί δεν το κάνουμε. Ωραίο το crossover άρεσε μου, εμένα είναι η ιδέα. Θέλουμε έτσι ένα shared universe, καμώματα και αρώματα με το κάρμα. Ναι, και σκέφτηκες. Όπως μπαίνουν μέσα και είναι έτοιμοι να περνά κάποιος. Όπως κάνουμε. Να κάνουμε cut σε σκηνή, μου βάλουμε νερό. Ναι. Εξαιρετική ιδέα να την... Τέλος θεό παλάβα. Σουρεάλ τσάγι. Μα είναι από τις μαλακές που... Την ώρα που σε βέβαια. Σουρεάλ. Που να καταλάβεις η μάνα μου που σουρεάλ. Να είσαι μέσα στην κουζίνα να γίνεται ένας καυκάς, να ανοίγει η πόρτα, να μπαίνεις μέσα κυρία με τη στολή σου να περνάς. Και να ναι, πού! Ωωω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 ω
ξεκαθαρίστηκε και πήγαινε κοπιά στο σινεμά και παίζει σε μεγάλη οθόνη. Είναι τρέλα μεγάλη. Λοιπόν, είπαμε, πίσω από την κάμερα είναι ο κύριος Αντρέας Φυλακτού, οπότε τα βρυσίδια σας. Άνετα. Με την ησυχία σας, ναι. Θα το πω και που είμαι πιο πέρα, γιατί εκδήμα είπα, δεν περιμένω. Λοιπόν, πού μείναμε για το βάφτα μαύρα, θέλαμε να... Ότι επειά και είδα την, επειά και είδα τα μωρά. Μάνα μου. Ήταν πάρα πολλά ωραίο. Γελάς πάρα πολλά και εγγύνω που κάθεσαι χαλαρώνεις. Έχει ανάγκη να πω στην κομμωδία. Έχει τη σαφώς, έχει την ναι. Ναι, ότι σιόου κάνουμε stand-up γεμάτο πάντα. Ναι, ναι. 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 Ναι, ναι.
Ούλοι που εγκώστες τώρα και κάθεται ποια όλοι για μένα που λαλείτε. Μα ποιο μου σε στείλα μήνυμα, πού στείλα ρε Κώστα. Πού στείλα ρε Κώστα. Διαβάστηκε. Επαθέτε με τούτο, στείλα email εγώ από αρκετές φορές σε λάθος τόπο. Ανέτα. Ανέτα, ναι. Ανέτα. Και κάνεις το και εσύ. Και εγγύνος ο πανικός. Νιώσω πανικός που γίνει να μου το έστειλες, διαγράφεις το που το έστειλες, αλλά γίνει τα δευτερόλεπτα εγκοφκιό νου σου, ότι επίε. Μόνο εσύ το διαγράφεις, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξει, γίνεται και record, μπορείς να κάνεις record το email. Μάλιστα. Αλλά όχι που Gmail, το δώσε Google. Λοιπόν, ναι, να μου λέω, είσαι εντάξει, η τελευταία φορά που σε είδα σε διάτομο πάλι ήταν κομμόδια. Στη φούστα. Το ναι, φούστα μπλούζα, ναι. 7.090.93 τα τηλέφωνα για τις κρατήσεις. Α, να το πούμε ξανά, να το πούμε ξανά. 7.090.93 και στο getyourticket.eu. Οκ. Επήγα προχτές στο σατιρικό για να κλείσω εισιτήρια για το Of Mice and Men. Που είναι το μοναδικό βιβλίο μου έκανα να κλάψω, by the way. Έτσι τώρα να κλάψω. Ναι, θέλω πολλά να το δω σε θέατρο. Συγκράτα με λίγο. Δεν τα σε έφερα μαζί. Καρμώματα και πτώματα. Λοιπόν, γράφει το σχόλιο που κάτω, συνεχίζουν τα παιδιά. Καρμώματα και απτώματα. Εν το crossover το κάρμα με το αρώματα και καρμώματα. Πήγαμε στο site του σατιρικού. Και ο site του σατιρικού... Τι κλείστη εισιτήρια που είχαμε. Όχι, πρώτα απ' όλα, εντάξει, πρώτα απ' όλα, ένα παράδεκτο ότι τα θέατρα δεν έχουν δικό του σερβις να κλείουν εισιτήρια. Ναι. Ένα, κυριολεκτικά, είναι κάτι το οποίο ούλον το ρίβαμ της ιστοσελίδας να σκάτσει, ας πούμε, 3.000 ως σαν... Εντάξει, μάμουν, τα θέατρα όμως που έχουν τη βάση τους, ας πούμε, εμείς μας ανεξαρτητός θεία, σωστά, πώς να πάμε να δούμε. Όχι, εσείς ναι, εσείς ναι, ό,τι επειδή... Όχι, επειδή προσβάρτηκα. Να γυρίζεις όπως είναι στο σπίτι, καλά, τα καλάντα, και να μοιράζεις εισιτήρια. Βιέναμε και εμείς πως τα μίτσε, ευκάλαμε καλά λεφτά, αλλά τώρα που να πάει. Επία προχτές και φύγε που θα μείνει σε πολλά μεγάλο και συμμαλαγγίες. Ποιος μη γραμμάτα, έλα σπίτι, έφτερε. Καλήνες πέρα, είσαστε την τόλη, είσαστε σπινή να έρχονται. Creepy dude with the... Να πάρω η μίσκα. Τα ωραία τηλεόραση, είσαστε. Έτσι λέω, είπαν και λάδουν τα καλάντα για να κάνουν... Scouting. Τα σπίτια, ναι. Λοιπόν. Sorry, συνεχίζω τα σχόλια. Lies you can stop an email from sending on Gmail. Τι λες, αδερφέ, πίστεψε με, δοκίμασα το εχθές. Δεν επέτυχε. Γιατί δείχτηκε να το κάνει. Λάι, γιατί δείχτηκε να το κάνει. Λάι, κάποιο το θεωρεί, και πολλά έτσι. Του Gmail. Βράμε το σημείο Gmail. Κάθε σε ένα θρόνο με ψέματα. Λοιπόν, ναι, κάτι για έναν κουμερίδο. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να κάνω εκπομπή μόνο με τα comments. Ναι, όχι, δόξα Θεό, έχουμε καλούς καφρούς. Ναι, μα κατάλαβα το καφριλίκι να είναι. Ναι, και έχουν τέτοιες στα stand-up show, δεν έχει λάθος. Τέλειο. Όχι, περνούν πάρα πολύ καλά, πάει πάρα πολύ καλά. Και να ετοιμάζω κάτι που θέλω εγώ για να κάνω με το stand-up. Ενώ που και από κάμνα μόνος μου και τώρα δεν θέλω να κάνω με άλλους. Τέλεια. Ετοιμάζω για κάτι πιο γενικό. Γενικά πάει πάρα πολλά καλά. Εντάξει, παιδιά, αν δεν στοείτε και γελούν τις καημένες, είναι επειδή διαβάζουν τα comment. Όχι, για τον τότε. Λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκάμπνουν bullying. Thank you. Κανένας δεν θα πιένε στον τρίκιν έτσι. Σωστός. Περίμενε μισό λεπτό. Απραγματικά. Κανένας δεν θα πιένε σε εκπομπή έτσι ρε ψηλίδι. Κατέβα λίγο το πλάνο για μία πιέτα point of view. Ήταν πας το... Έμας όλες, σύμψ. Το πιο ωραίο. Κανένας δεν θα πιένει στο τρίκινετ. Είσαι και πολλά καλά αντιμένος για τον τρίκι. Thank you. Είσαι λίγο παραπάνω καλά αντιμένος για να με. Κοίταξε, να σου πω και τα που τα με, επειδή θα πω την δουλειά. Α, αυτό, εντάξει. Αλλιώς αν ήμουν πιο χαλός. Αποφάσεις, μόνο και μόνο που μου έχουν τέτοια καταβάτα, ξέρεις κάτι, κάθε show δεν το καπνώ με καταβάτα. Βάλεις πιο δυναμή φορά. Ναι. Θεότητα και επόμενη να βάλω παπηγιό και σε κάποια φάση να μόνο μια καρέκλα. Μια μπροστά, μια πίσω. Έκανα το όταν ήμουν σχολείο. Όχι, έκανα το όταν ήμουν γυμνάσιο. Εκάλεσε μας μια συμμαθητρία μου σε πάθη σπίτι, στο οποίο τα χάταν να ήταν πολλά έτσι. Slow, slow, έρχεται, ναι. Με πια ποτέ δεν πήγα. Με μάσχεσαι, είναι πες ποτέ χορέψεις slow. Με μάσχεσαι. Να μπει ένα slow αμέσως τώρα. Λοιπόν. Αν ήταν απίκο η παραγωγή, θα έμενε ήδη το Brian Adams. Μπράιαν Άνταμ, αυτός είσαι. Ροξέτ που επέθανε η μήνη. Πάσαμε την αυτή. Μα πιο πιθανότατα να μου σε μια γωνιού, να χωρίσκω slow it. Εγώ έχω ρέψα το πρώτο μου slow και τραγούδα μου ένα κινδύνο, αλλά μες τα αυκιά μου και το κάνω την τζεπίε. Γιατί? Πρώτον ήταν παράφωνο και δεύτερον τα αξατσί. Ναι, αλλά τραγούδα ένα κινδύνο.
Οκ, βάζεις τα ξεπροδιβάτε. Μάλιστα. Ήρθε ο Ντίο, πια μαρέψουμε. Έλα για γκαλίτσα να μέρε. Γιατί πια σήκαμε έτσι. Περίμενα, να έχω έτσι ο συλλόγος και στα σχολεία, βέβαια. Ναι, έλα, έλα, αγάπη, μέσα. Ξέρω ότι είμαστε μόνο τα μέρε. Ρε, flash me. Όχι πελάτες, ε! Πες μου, σωή! Πες στον καφέ τώρα! Τι σκέφτεν και πάντα μας το φιλικάνει αλήθεια! Έτσι, για να μην πεις ότι έφυγες που δάμε, έκαμες το και τούτο στη ζωή σου! Είδες, έτσι, κάθε φορά! Να, και σε κάθε φορά, εννοείς! Λίδαμε, φελίσσι να μάθει! Πες μου, ε, άμα θέλεις, χωρεύκομαι κάθε φορά να με μαζί, δεν έχει πρόβλημα! Και να δέρνουμε τον Αντρέα, έτσι χωρίς λόγο, δέκουμε! Όχι, βρίσκω πολλούς λόγους! Λοιπόν, συνεχίζουν τα σχόλια, παιδιά. Great guest. Ναι, ξέρω, είναι πολλά καλές. Θεούλησες. Θεούλησες. Θα πεθάνω. Είναι όρι, είναι η πιο πληθυντικό στο... Η δικιά σου γιαργό, εντάξει. Το δέχομαι, το δέχομαι. Ξέρεις γιατί είναι πολλά καλή ότι έχουμε μείνει. Πέραν τις γραβάτες. Α, ήμουν έτοιμη να το πω. Ήσουν έτοιμη, είναι. Ε, you and I. Υπάρχει, ρε, υπάρχει να πει επικοινωνία. Λοιπόν, νομίζω κάνω το τούτο. Οκ. Νεκροθάφτης η δουλειά του Κωνσταντίνου Ψηλής, δηλαδή ναι ρε. Ναι, φωνάζει. Κοράκι. Ναι ρε, κοράκι. Κάποιος... Συγγνώμη. Καλά ρε. Ο αγάπης ο οποίος επιδάχτηκε γιατί είπαμε πριν για το email, πήγε μέσα και το επόμενο γκάρμα σκοτώνει μας για τον Jimmy. Για το επεισόδιο. Κατεβαίνω που θα με και ακούω ένα Jimmy. Απολογούμε αδερφέ, απολογούμε. Θα ήθελα τις απολογίες μου στην Google. Απολογούμε. Sorry, sorry. Έτσι δύο μπορείς να κάνεις record timing. Εντάξει, αναγία μου. Τι, σύγκο. Πέφτει. Κι εγώ είμαι αλλά νύχω τόσο ανέφερα. Ο άλλος μισός ψηλίδης δολοφονήθηκε στο κάρμα. Ναι, περίπου, ναι, δολοφόνησε. Και που τον άλλο μισό έπρεπε να κάνει το μη γραβάτα, είναι μισό. Για μάνα μου, πάντα ήθελα να μου δώσω λόγο για κάποιον. Τι? Είσαστε ο λόγος που θα γράψω αύριο στην εξέταση του Γιούνι. Ότι εγώ δεν το ξέρω πολλά που σκεύασα του μήμου. Είσαστε ο λόγος που θα γράψω αύριο στην εξέταση. Έλα σου πω, κοίταξα, όποιος και να είσαι, sorry, σίγουρα, sorry. Ναι, αλλά χαρά μας. Ναι, αλλά χαρά μας, ναι. Κοίταξε, θα σου πω και εγώ, Τζο μου είχα εξέταση, μου λέει, fuck it, θα κάτσω να σκεύασω, έχουν πάρει. Τι αλλιώς να μου να γίνω δημόσιο πάλι. Ναι, μωρέ, τώρα τι να λέμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, σπουδί. Ξέρετε, λοιπόν. Ποιο ξέρετε, ποιο ξέρετε στο δίκο. Λοιπόν. Ποιο δικό σας ρίζει στο δίκο. Αχ, όπως είναι αυτό το πράγμα. Ναι, κάπου εμείναμε. Ποιος ξέρει. Ποιος ήμουμε. Και ξαναπάμε πέντε υποτούν το πράγμα πριν. Όχι, όχι. Πήγαμε να δούμε το βάφτα μαύρα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πέτω το τηλέφωνο των κρατήσεων. 7090-93 www.getyourtickets.eu .eu. Ναι. Get your tickets στο EU για πάει να δείτε το βάφτα μαύρα. Ναι. Λοιπόν, ναι, το κάρμα παίζει. Ακόμα. Το κάρμα βγαίνει πρεμιέρα 5 του Γενάρη. Μάλιστα. Εγώ καιρό στο κάρμα. Η ώρα 10.30. Ήταν και πέρυσι 10.30. Ήταν πιο νωρίς, ήταν 10 και 4, τώρα πάει 10.30. Τα επεισόδια έχουν μεγαλώσει φέτος, είναι μία ώρα. Αρέσκει μου το long form. Αρέσκει μου το long form. Θέλω να μπει στο YouTube να δεις επεισόδια του κάρμα, να δεις τι γίνεται που comments που κάτω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Και που Έλληνες πολλούς. Η αλήθεια πέρσι, εγώ είχα πάθει σοκ με έναν επεισόδιο. Που υπήρχε έναν παιδί που τα ανέβαζε για την Ελλάδα. Σωέ. Δεν θέλω να πω σπίτι μου. Μην είδε τα με φύγετε. Οκ. Είχε έναν παιδί που την Ελλάδα που τα ανέβαζε για να τα βλέπουν και από την Ελλάδα. Και είχε έναν επεισόδιο συγκεκριμένα που είχε, δεν ξέρω αν ήταν ψεύτικα αληθινά, αλλά είχε ξεπεράσει το 1.100.000 views.
Θυμούμαι ποιο επεισόδιο. Ναι, το έτσι γίνεται. Και μιλάμε κάμω. Ναι. Ήταν και για εκείνη τον ρόλο ήταν η Παπακώστα, έπαθε λουμπάγκο, έμεινε βουνάρι. Τυχαία, όχι λόγω ηλικίας. Κι ό,τι άλλα. Και έκαναμε ένα άλλο casting, έπαιζε μέσα η Μαριάννα Καυκαρίδου, η Αθηνά Ισάβα, η Χριστίνα Κυριάκου, ο Ανδρέας ο Νικολαίδης. Χάρης Αριστίδου. Χάρης Αριστίδου, μπράβο. Και εκείνον είχε πετάσει για έναν λόγο. Ήταν πολλά ιδιαίτερο το θέμα. Ίσως ήταν το θέμα. Οκ, το θυμόμαστε. Το θέμα ήταν εποχή του 80-90 και ήταν μια κοπέλα που είχε τη φίλη της, δεν την έβλεπε, είχε ένα ερωτική έλξη απέναντι στην φίλη της, αλλά ακόμα και η ίδια δεν το καθόριζε μέσα της, είμαι γκέι, είμαι έτσι. Okay. Απλά νιώθω λογικό. Ότι... Λογικό τότε, ναι. Απλά νιώθω ότι νιώθω πολλά παραπάνω για την κοπέλα παρά που... Okay. Και μαθαίνει το η μάμα της και με τον αδερφό της, φέρνουν το φίλο του αδερφού της και τη βιάζουν για να ισώσει. Ναι, και επειδή έκαναμε το κανονικά, έδειξαμε το βιασμό, έδειξαμε την μάνα, έδειξαμε τον αδερφό, έδειξαμε τα πάντα, ήταν και ενοχλητικό, αλλά ήταν και το ενοχλητικό που δεν μπορούσες να μεν το δεις. Γιατί καλώς ή κακώς γίνονται τα πράγματα, δυστυχώς, ακόμα και το 2019. Και εκείνον δεν ξέρω, ενόχλησε πάρα πολλά και πιάστηκε πάρα πολλά. Όχι, είναι κάτι με το οποίο κάποιος πολλά εύκολα πάει να αυτιστεί, μόνο να φανταστώ μπορώ πόσο δύσκολο με έρασε για να κάνω το δίσκολο πράγμα. Ναι. Και κυρίως, να σκεφτώ να είσαι γκέι για το δίσκολο πράγμα. Ναι. Και ναι, συμβαίνονται. Καμιά φορά το πουλά, λέει κανένας, ω, τον καιρό μας εμάς τα πράγματα ήταν πολλά καλύτερα. Ναι, not so much. Διαζύγιο, παφ, ξύλο. Βγαίνει στην αστυνομία, δεν είναι μάντα μου. Τι του έκαμε. Ναι, βέβαια, ναι. Του τον παλέ. Πολλά να προσέχουμε και τι λέμε τέλος πάντων. Ναι, αλλά το κάρμα φέτος είναι 60 λεπτό. Ναι. Το κασίνιο να φέρει την άλλη φορά. Καλά σου κάνω. Γιατί φαίνεται ότι. Ναι, συνέχισε. Πραγματεύεται, λέει το επεισόδιο συγκεκριμένο, ήταν γύρω στο 80, περίπου τότε που αγοράζει τη γραβάτα. Αρέσκει μου, ήταν το ένα περίπου έξιμο. Ήταν, και επειδή φοβάμαι η γραμμάτα, είπε ας πω, μπορείς την γραμμάτα, αλλά είναι παλιά. Ναι. Αυτός ήθελα να διακόψω το κορίτσι μου, είδες όμως σεβασμό. Ναι, αλλά ήταν όμως input σε κάτι που είπα, είναι ευκήκες εκτός. Όχι, αγάπη μου, πώς γίνεται, I'm here for you. Αρίστα, πότε να κάνουμε κανένα βίσιο μεγά μου του κάνουν bullying, με καταβάτες, να το απέξω. Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη. Να το απέξω πρωταγωνιστικό. Ναι, γίνονται 60 λεπτά. Έτσι θεωρώ φέτος ότι είναι λίγο όχι ένα λίγο, ένα πιο extreme που πέρσι. Κοίτα τι λέει το χαμογέλασε λίγο εν τω μεταξύ. Και όντε επεισόδιο εγώ σταμάτησα. Και ας όχι που σταματούμε τα comments, αλλά σου πάρα πολλά. Και όντε επεισόδιο εγώ σταμάτησα εδώ στη μέση. Ήταν shocking. Εγώ εν το είδα για να είμαι ειλικρινής. Γιατί μου ήταν shocking η ανάγνωση σου λέω. Που επειδή ήταν να το κάνω εθικεύασα το. Τα σοκίνη ανάγνωση. Ναι, ναι, ναι. Πώς πολλά σου πέθηκαν, ναι, τον που λες ότι είπες τώρα, νομίζω ένα λίγο πιο extreme και λίγο. Ναι, έφυγες λίγο και έφυγες στη φάση του. Μπορώ να σου πω, επειδή είναι αποφασισμένο και σήμερα πριν έρθω δαμέ, τέλειωσα το πρώτο επεισόδιο που θα δείξει αέρα. Ω, συγχαρητήρια. Έχει πολύ να editing, Αναστασία. Λοιπόν, είχα δουν την κουβέντα με τον Ανδρέα την προηγούμενη φορά. Παναγιώμα που ήταν ο Ανδρέας την προηγούμενη φορά και μιλούσα για το τρέιλερ του Κάρμου. Και άρα του, ρε μάγα, δηλαδή, εσπάσαν τα νεύρα μου με το τρέιλερ. Γιατί, επειδή ρε φίλε, έβλεπα το και ξέρω ότι εκείνος που το έκαμε, ξέρει πολλά καλά να κάνουν τη δουλειά, γιατί είναι πολλά σπάτια να βρεις τρέιλερ καλό στην Κύπρο, γιατί συνήθως πιάνουν και σύγχρονο ότι βρίσκω, δεν έχουν πάει. Και νευρίαζα γιατί είχε μουσική. Είχε μουσική που κάτω και δεν μου αρέσει και με το τρέιλερ, είχε μουσική και δεν μπορούσα να τα απολαύσω. Και μου, επόμενη εβδομάδα μου αρέσει, θα σου πάει πέτοιστο. Είπα τίστο. Κοινό το τρέιλερ, ας σου πω ότι το είδα 80 φορές μπορεί να είναι λίγες. Ναι, πιστεύω. Έβλεπα το και λέω, χα, είναι καλό. Ξανά βλέπα το και μου κάπως, delete. Προσπαθούσα να κάνω κάτι διαφορετικό που πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν απλά μουσική. Ενώ φέτος ένιωσα ότι πρέπει να είναι λίγο διαφορετικό που πέρσι, γιατί υποτίθεται το δεύτερο χρόνο κάνεις upgrade σε ούλα. Φαίνεται να ανέβηκε το production πάλι του. Ανέβηκε και μια ώρα, όπως μου λέει, στο επεισόδιο
ήρθε το αλφα να πει παιδιά, οκ, okay, το πράγμα πάει καλά, πιάστε. Ή έβαλε την υποθήκη τα σπίτια σας. Όχι, κοίταξε. Πέρσι σαν, να σας θέσω αγιώς, πέρσι σαν παραγωγή με τη Χριστιανά που το κάνουν είναι το πράγμα, ούτε πληρωθήκαμε ούτε ευκάλαμε κέρδος. Γιατί ήταν τόσο όσο. Okay. Και πληρώνουν τα νουλί στην ώρα του. Δεν περιμέναμε να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε από καλοκαίρι, που τον Ιούλη. Το κάρμαν ευκήγε τον Οκτώβρη. Άρα εμείς π.χ. που το καναλί πληρώνουμε τον Οκτώβρη. Αν και ο Α, για να είμαστε δικαίοι, και πέρσι πιο πολλά, είπε μας, ελάτε έναν Α ποσό και κινηθείτε ώσπου να ευκούμε ένα αέρα. Τρολάρετε μόνο του Α. Πολλά κανάγια όμως δεν το κάνουν. Πολλά κανάγια αλλά σου ότι έχει. Μόνο όταν ευκεί πρεμιέρα εγώ να σου δω λεφτά. Εξαιρετικά έξυπνο το πράγμα. Οπότε, γνωστό ο κόσμο δεν θέλει να πιέζεται. Ναι, οπότε λόγω και τη σχέση μα με τον Α υπήρξε μια κατανόηση. Απλά πέρσι ναι, ήταν πάρα πολλά χαμηλό τον budget για το κάρμα, γιατί ήταν ένα πράγμα που δεν ήξεραν. Ήταν ένα πράγμα που όσο και αν εξηγούσε ότι χρειάζεται λεφτά. Υπήρχαν άλλα πράγματα που έπρεπε να γίνουν πρώτα, και εκείνον έπεφτε σε δεύτερη μοίρα. Οπότε πέρσι ήταν πολλά. Δηλαδή, ήθελαμε όλοι να πληρωθούν, οι ηθοποιοί να πληρωθούν, τα συνεργεία να πληρωθούν στην ώρα τους, τα πάντα να πληρωθούν. Μπορούμε να πληρωνόμαστε. Καλό. Και έβγαλε ένα επεισόδιο πρόσφατα και είχα πόσες. Ας πούμε τώρα είχα 15 σκηνές. Στη 14η σκηνή, λέω πριν γυρίσω, 15 πληρώθηκα. Πριν τελειώσω το γύρισμα. Που όσοι δούλεψαν στην τηλεόραση ξέρουμε ότι το πράγμα. Πάντα που έτσι. Ξέρει ότι να κάνει μια δουλειά, αλλά είσαι να πληρωθώ. Είστε από 2-3 μήνες, ίσως. Φέτος όμως το Α και προς τιμήν του, όταν συζητήσαμε και πήγαμε για το δεύτερη σεζόν, είπε παιδιά ότι το πράγμα αξίζει. Ελάτε να βγάλουμε έναν καινούριο budget που πάλι για να γίνει το πράγμα σωστά χρειάζεται έναν αρκετά καλό budget. Είναι το budget το καλό, αλλά ένα αυξημένο που τα πέρσι για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι της παραπάνω. Ξέρεις να μου χρειάζεται να κάνετε, spin-offs. Όχι spin-offs σειρές, αλλά spin-off που παραγωγές. Δηλαδή ας πούμε ένα true crime podcast, το οποίο να πιένει με το κάθε επεισόδιο, ήταν να σας δω και αρκετό καιρό. Ναι, το μόνο πρόβλημα με εκείνον είναι ότι προσπαθούμε τόσο πολλά να καθρεφτίζουμε τις ιστορίες. Και για τους λόγους που σου είπα πριν. Γιατί με ξεχνούμε ότι. Είναι και παράνομο. Όχι, παράνομο δεν είναι. Ακόμα και αν το κάνετε 100% όμω ήταν και παράνομο. Νομικά, και με τον δικηγόρο που έχουμε στη σειρά, νομικά οτιδήποτε δημοσιεύτηκε και η υπόθεση έκλεισε στο δικαστήριο. Δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε και με ονόματα. Απλά αποφεύγουμε το. Γιατί ακόμα και οι ιστορίες του 80, άμα τα μετρήσεις ή άμα υπολογίσεις αν είχαν αγκόνια, αν είχαν γιούες, ακόμα ο κόσμος ζει. Οπότε το πράγμα νομίζω περνάς λίγο τη γραμμή γιατί είναι πολλά μικρό. Κρίμα, ήταν να ζω και μια καινούργια. Ναι, και είναι και άλλον, τραβάς και άλλον κόσμο γιατί. Ναι. Αλλά πάλι εν τούτο, επειδή θέλουμε να καθρεφτίζουμε εν τούτον παιδιά, εν τούτον. Πάνω κάτω ωστόσο αντιλαμβάνεσαι ποιον εγκλήμα είναι, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, άμα το έχεις στο υπόψη σου. Εντάξει, πρέπει να πολλά. Πρέπει να πολλά εκπληκτικό να ψάχνεις τα εγκλήματα, τα παλιά, να θωρήσεις το σύγχρονο. Ήταν στο καμνέρ, πιένετε στο PIO και βλέπετε το. Βασικά η έρευνα, την έρευναν όλοι, την κάνει Χριστιανά. Οκ. Ανέβηκε αρκετά σκαλιά τώρα. Ναι, την έρευνα. Χριστιανά για Αρτεμίου, παιδιά. Ναι, Χριστιανά για Αρτεμίου. Πέρσι έκανε Ευρώπη και κράταν τα κείμενα και κάνουν και τότε έκανε έρευνα, θέλω να σου πω. Ναι. Και ήταν έτοιμη να βγει στη σκηνή και έγραφε λίγο κείμενο και έφτιανε πάση σκηνή. Και μου δίπλα τη κουρία να πεις. Τη κάνει όλη η Χριστιανά, όπως και το πράγμα ήταν η ιδέα της Χριστιανάς που πέρσι. Πάει κάνει την έρευνα στο PIO, βρίσκει τις ιστορίες, κάνει την έρευνα του πότε έγινε, μια εβδομάδα μετά, ένα μήνα μετά και όταν κλεί η υπόθεση. Οπότε σκευάζει τα κοινά ούλα και κάθεται και αναλύει και δομεί το επεισόδιο
το πώς okay. να το... Για όσους διαδοτάς δεν το γίνεται το πράγμα, ο καθένας μπορεί να πάει στο γραφείο τύπου και πληροφοριό, ναι. στο PIO, και νομίζω ότι αν κάνει να πληρώσεις, μπορεί να πάει... Όχι, όχι, πάει σαν να δικαιούσε 2 ώρες την εβδομάδα. Ναι. Έχουν ναι. παλιές εφημερίδες τις οποίες περνούν σε, το... σε ρολόν και οπότε μπορεί, νομίζω είναι αρνητικό που φκένει εφημερίδα ανάποδα ναι. νομίζω αν δεν κάνω λάθος ναι, και είναι που το 1880 ναι. που έχουν εφημερίδες και μπορείς να δεις και άμε πράγματα οπότε είναι καλή, πήγα μια φορά και ήταν πολλά, ναι, 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 πολλά. Οπότε κάνει τεράστια έρευνα, τρώει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά... Καλά, δηλαδή, οκ. Okay. Εσύ λαλείς ότι, οκ, okay, είναι ευκάλλο μου το πράγμα και συνεχίζω να το κάνω. Γιατί αποφασίσετε να έρθει... Α, θέλω να ζήσω πρόσφατα. Όχι, γιατί και πέρσι όταν πήγαμε να κάνουμε το πράγμα, γνωρίζαμε πάρα πολλά καλά ότι το πράγμα δεν το κάνεις για τα λεφτά. Γιατί δεν έχει λεφτά, ενώ μπορούμε να είστε ειλικρινείς, δεν γίνεις πλούσιος που είναι το πράγμα. Αλλά κάνουμε το πράγμα γιατί... Είναι πλούσιος που λάζει απατήρια. Κάνουν σε το πράγμα γιατί... Τα φιλιά μας στο σύγκυβορος. Τα φιλιά μας στο όρλο. Σίγκο. Αλλά κάνουν το πράγμα... Είναι που θέλεις. Κάνουν το πράγμα γιατί πραγματικά εμπιστεύκαμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και όταν είχαμε... Επειδή εμείς δεν ξακάμε ποτέ παραγωγή. Όταν επίαμε όμως σε κόσμο που κάνει παραγωγή και το μόνο που πιάσαμε ήταν... Να τους γίνεται ρε παιδιά, κάθε επεισόδιο να διαφορετική ηθοποιή, διαφορετικά location και κάθε 3 μέρες να ξυστήνονται και αξυστήνονται τούτα ούλα να χάσουμε τα λεφτά μας. Οκ, 1, 2, 3, κάμε να κάνουμε Χριστιανά μου. Να κάνουμε μόνοι μας. Να κάνουμε εμείς. Έτσι πολύ θέλω τον νεφρό ρε κουμπάρε φετώδα. Και ναι, εδώ κάμε μέσα και δόξα σοι ο Θεός επέτυχε, ήταν κάτι διαφορετικό και λέω σου φέτος. Εν εν ότι ο Αλφα πέρσι δεν το είπε εντάξει πάει καλά, αλλά στο αφήκουμε για με που είναι. Που θα μπορούσε, by the way. Που θα μπορούσε. Προς την ίντους ήρθασαν και είπασαν, οκ, το πράγμα θέλουμε το και του χρόνου, θέλουμε το πιο μεγάλο, οκ, για να πιο μεγάλο χρειαζόμαστε τούντα πράγματα. Είπα το και εγώ μια φορά, αλλά... Sorry, αντιλαμβάνεσαι ότι το επίπεδο δάμε, είναι νηπιακό, οπότε... Πού με κότσος, δηλαδή. Ω, είναι δάμε. Κόρη, τι anyway. Δεν θα μπορούσε να χωρεί κότσο τσάμε. Σπύρο, με θέμα την πλατεία Σόλωμου. Μπορούμε να έχουμε ένα σπύρο του κάρμα με θέμα την πλατεία Σόλωμου. Μάλιστα. Για σένα που δουλεύει. Επέρασε σας η ιδέα να κάνετε την υπόθεση του Νικολάτε μεταξά. Πολλά νοπή μου ρε, είναι πολλά φρέσκια ακόμα. Όχι, τέλειωσε η... Όχι, νομικά δικαιούσε να πάρεις. Αστρονομικά εννοώ, όσον αφορά και να τα άλλα πανέφερες πριν, νομίζω. Όχι. Γιατί εκτός του ότι είναι πολλά πρόσφατο, καθρεφτίζεις, καλός ή κακός που να πάει την κάμεις, να επηρεαστούν τα άτομα που έμειναν πίσω. Α, ναι, σωστά. Και υπάρχουν δύο μωρά μες στη μέση που ήδη τρών αρκετό μπούλιμ και υπάρχουν αρκετά προβλήματα για τα δύο μωρά. Νομίζω εγκρίμα και υπάρχει λόγος. Okay. Ναι, σωστά. Ας έπου, νιώθω ότι θα αντιδρούσαν αρνητικά οι τελευταία διασπάσουν το πράγμα. Ναι, της ότι... Κύπρου, έτσι αισθάνομαι. Ναι, γιατί εχαθήκαν ζωές, εχαθήκαν μωρά, ναι, με έναν ότι... άθλιον τρόπο. Ότι εκμεταλλευτικά είναι εκμεταλλευτικά. Έρχομαι και κάνω το εγώ για να πιάσω νούμερα τηλεθεία και διάστητο και αξία, ναι, χρειάζεται. Υπάρχει λόγος. Όχι, όχι, άσχημα. Πολλά καλά. Πόσες σεζόντες βλέπουμε να πιένει το κάνουμε. Πώς θα πάει, ας πάει κι άλλες. Έχουμε περίσσες που στο παρόν, είμαστε στη δεύτερη. Οκ. Εν έχουμε είδηση για renew, για τρίτη σεζόν. Έχουμε. Λογικά με το που να βγει και μετά πρώτα ο Θεός, αν πάει καλά, μπορεί να συζητηθεί. Αλλά από τη στιγμή που δεν βγήκε ακόμα και ήδη φέτος τα νούμερα είναι πάρα πολλά περίεργα. Ενώ γενικά... Τα νούμερα της τηλεόρασης. Ναι, 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 ναι. Πολλά σκαμπανεβάσματα. Έχουμε αρκετά εγκλήματα να βγουν και άλλες σειρές. Ναι, άμα λείψω να πάμε στα fashion εγκλήματα. Να πρωταγωνιστείς, αγάπη. Εν πήγαινε κατά πάντα. Μπα, Αλέξια. Εγώ δεν μπορώ, στεναχωρκούμε. Που τα εγκλήματα ή που την κραβάτα. Που την εφόρησε. Ναι, μου γιζει τίποτε πέρα. Ναι, όπως όπως θα πω στο κολοκασόφυλλο. Έχουμε αρκετά όμως πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι λαλό τους και στο σιωπογάνο, ξέρεις, φίλε, να σε κάνω λίγο ρόστιμο. Φίλε,
πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να με κάνεις παραπάνω από ό,τι κάνω εγώ τον εαυτό μου. Γι' αυτό προσπάθησε, οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου δώσεις και μετά το πάτημα για το κάμω. Μα γι' αυτό μου σε πειράζουν, επειδή αυτός αρκάζεσαι. Με αυτό, εγώ δεν καταλάβω τους ανθρώπους που είναι αυτός αρκάζομαι. Ναι, ούτε εγώ, εντάξει. Γάμα ρε κουμπάρα, σου φτιάξει ο καημός, ας πούμε γιατί είσαι έτσι, ας πούμε ρε κουμπάρα. Εντάξει, έχεις δίκ, μπορεί να πει δύσκολο το γάμα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου δαμέ να πρέπει να το, να πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά. Μα έτσι γλυώνα. Συγγνώμη κύριε παραγωγέ, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε. Συγγνώμη κύριε παραγωγέ, Απαναγία μου, μια ώρα επέδασε, νομίζω ότι επέδασε παραπάνω από λόγω. Θα συνεχίσουμε. Ναι, έκαμε σειρά ήδη στις Φιλιππίνες για το μεταξά. Ναι, είδα το, εντάξει, είναι λογικό τόσο και να είναι, γιατί τα θύματα ήταν. Ήταν Φιλιππινέζες. Λοιπόν, είναι που είδες πρόσφατα. Μήνυμα. Συγγνώμη, θέλουμε feature film. Κάρμα. Καλή ιδέα τούτη. Κοίταξε να δεις. Το Μαρί. Κοίταξε να δεις που τη στιγμή που κάνεις long form. Κάνεις long form, ας πούμε, ένα επεισόδιο. Πόσο μακριά είσαι η μια ώρα. Που την ανάμιση, ας πούμε. Σωστό. Για να βγάλεις το, ναι, το επεισόδιο. Στο νέο τούτο. Να κάνουμε κάτι, ξέρεις, να το κλείσεις όπως κλείσεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις που ξέρεις, άμα την κάνουν κάτσελ, θα σύντουν και μια ταινία μου πάνω. Ταινία μου πάνω, ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, αλλά και με βγάλουν ριάγια. Ναι, τούτο ρε γάμο. Μη διαφορά. Θυμίσμα. Έχει πόσο και εδώ να φάω, έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Έχεις ακόμα εβδομάδα σπαγέτι. Όχι τώρα, όχι. Η εβδομάδα σπαγιέτι, ξέρεις να μπορεί. Όχι. Η τελευταία εβδομάδα που σου λήφθηκε ο πιστός και έχεις να μου να φάεις. Και τότε θα κάνω μια σπιστού. Ουλή την εβδομάδα το σπαγιέτι. Εγώ η σπαγιέτι είχα το κάτω, ας πούμε όταν ξεκινήσα. Α, οκ, λοιπόν, εφτάσαμε. Τι σάλτσες έχουμε. Πόμπα, να με το τρώμε έτσι, δεν μου πάει. Και σκέτα, έχουμε λίγα ναρούα. Έχουμε λίγα ναρούα, λίγο ντρίμα, βγάλουμε, ξέρεις, κάνεις τη νύχτα, ξέρεις, τρώεις, παίρνεις την επομένη στη δουλειά, τρώεις ό,τι γίνει η νύχτα. Το κάνω, οι εκείνοι που μηνίσκουν μόνοι τους γενικά κάνουν το, δηλαδή, ας πούμε, να μαϊρέψω φαγί, θα τρώω τρεις ημέρες. Μαϊρέψεις φαγί. Ναι, για τρεις ημέρες. Εγώ, άμα κάνω αυκολέμο, μην τρώω τρεις ημέρες. Ναι. Τρεις, τέσσερις. Μην κάνω αυκολέμο, είναι κούτσο. Να σου κάνω να σου φέρω. Γίνεται να παίζεις στο καμόμα το χαρόμα το εμείς. Χωρίς κρέας. Το κρέας κάνω το έκτο και βάλω το μπράβο, αγαπη, ευχαριστώ. Είναι required, ναι, ναι. Τραχα να κάνω. Τα καμόμα το χαρόμα δεν μου να είναι. Πόσο γιόδο να πιέντε, να λείψει ο κόσμος. Θέλουμε να πάμε κι άλλο. Κοιτάξτε, αν είναι με τα νούμερα που πάει, και τα σταματήσετε. Μακάρι, μακάρι. Παίρνουμε πάρα πολύ ωραία τα άτομα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πραγματικά. Μα νιώθω ότι πάω εκδρομή αν πάω γύρισμα. Γιατί είμαι στο χορκούι. Δεν ένιωσα μισή μέρα ότι δουλεύω. Πιστεύεις το. Okay. Είναι απίστευτη διάθεση. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε πολύ μέρα μαζί. Εσύ γενικά εκτός που την τηλεόραση, είναι ράδιο, θέατρο, έχεις κάτι άλλο ή... Λίγο τζιμούμε. Λίγο με φανταστεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε να θυκάζω comments, παιδιά, στο που διακόπτουμε. Η Παπακώστα είναι η Scream Queen της Κύπρου. Αυτά είναι. Έτσι ρε. Ποιος με άκουσε. Και η Τζέμι Λιχέφτης. Ποιος με άκουσε. Έτσι τον χτυπούν την πόρτα. Ένα μοντά γίνει. Γλυκίου, Στέφανε, γεια σου. Λοιπόν. Είδα σχόλιο που κατάλαβα δε φίλο, ας πούμε. Sorry, δεν είναι πολύ. Έγραψε ένα σχόλιο που ήταν τελειά είναι. Α, ήταν πολλά inside joke, να μπω του δαρέ. Και άκυρο, ακυρίλα τεράστια. Γι' αυτό. Ναι. Και το καταλαβαίνω εγώ το Στέφανο. Στέφανο, δεν το καταλαβαίνω. Κατάλαβες, είχαμε στο screening στα σχόλια ο άνθρωπος. Αν δεν πω τούτο. Λογοκρισία. Ποθένικα ρε, κλακάκος να του πει. Εν μπορώ. Το ποθένεις η προϊόντος ρε, φίλε, μπορώ. Ξέρω πως θέλει η μαυρογέρη, με πούτσια που κοντά σε γραβάτα, δεν τα σετ. Να που θέλει να έχουν πάρει. Α, ήταν δώρο για αυτόν τη φορείς, πάρω εγώ επικαιρός. Σου αρισκομίζω τα δάκρυα μου. Ναι. Τι βράμε τη χρήση. Τι βράμε που πως την εγοράστηκε. Ναι, ναι. Τι άγωλε, τι άλλος είναι να πουλήσουμε το καρέκλα. Τι να μπορούμε να κάνουμε. Τι άλλος είναι να πουλήσουμε την γραβάτα. Βάλε μια καρέκλα. Τι να δούμε την γάμα τώρα. Εσύ την καρέκλα μέσα. Μόνο έτσι. Λοιπόν, πού μπορούμε να πάμε αλλού. Πάσε την ίδια τους φάτσε. Γενάρη μου έρχεται νομίζω.
Είπα τα ούλα να τα παιδιά. Προχτές το show του Γιώργου του Κυριάκου. Ναι, μπράβο. Ποιον είπες? Τα παιδιά που το η φαμίλια. Είπα τα ούλα στο show του Ανδρέα Κυριάκου, του Γιώργου του Κυριάκου που έκαμε. Με το οποίο Γιώργο κάνουμε show στη Λεμεσό. Να έρθει να μας δείτε επίσης, μας πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, ναι, αλλά μόνο η γραβάτα. Μόνο. Extreme close, τέλεια γκρο. Photoshop να το. Δεν είναι μόνο η γραβάτα. Ρε, εγώ λαλούς ότι κάποτε να πιάσω από το sponsorship που η εταιρεία μου κάνει γραβάτες. Να γίνω brand ambassador της γραβάτας. Να κάνω plug. Είναι τα παμπούλα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Κάθε πότε κάνετε podcast κοπέγια. Respect για το κοπέγγια, γράφει ο φίλος. Λοιπόν, το Laughing Mouflon είναι κάθε Τρίτη στις 8 live. Που για μέσα κάτω μπορείτε να μπείτε στο World του Laughing Mouflon, στο World του Black Lemon TV ή στο site της Black Lemon TV για να δείτε πιο παλιά shows. Πιένετε να δείτε πολλά λίγο ζωνούς μας, δηλαδή πολλά μεγάλες παλαβομάρες. Λοιπόν, εμείς εγκαλεστήκαμε ξανά. Δεν έχει πρόβλημα, αρκεί στη συνέχεια. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε Πέμα Σταλίο με την Άντρενιο τον Αρτέμιν, η ώρα 8, να μπείτε να δείτε. Και την Πέμπτη είναι το Geek Out με το Φρίξο και την Ήβη. Ε, ο Φρίξο ήταν τα ηνέθλια του προχτές, Φρίξο μαζί. Ναι, μας όρος. Happy birthday, man. Που συζητούν για θέματα... Άμα να γίνω πάνω πόδου το. Πέτω. Sorry. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, άκουα ράδιο μες στο αυτοκίνητο. Απαντήθηστε ρε. Όχι. Αγόρασε νέο αυτοκίνητο. Α, μάλιστα. Ήταν δώρο και εκείνο μη γραμμάτα. Προπόσατε να πιω και εγώ τον τη γραμμάτα. Κι ο ξένερι την αναθεματισμή. Ναι. Φοράω προϊόντι. Έπιε εγκαρέκλα, έπιε αυτοκίνητο. Φέρτε μου και πρέπει μια γραμμάτα. Ως πομπιά είναι το fashion police. Anyway, λοιπόν, μες στο αυτοκίνητο, γενικά ακούω podcast, ένα αγοράδιο. Και έτυχε, και επειδή να πω πολλά κοντά και παρκούμουν να κάτσω να βάλω το Android του πάνω, έτυχε να βάλω ράδιο. Έτυχε να ήταν love, sorry, και έτυχε να ήταν ο Ανδρέας ο φυλακτού. Πρόσεξε. Μα πώς είναι η τύχη σου, πρόσεξε να δεις, όχι μόνο τούτο, τούτο που σου λέω είναι σε διάστημα ίσως 3 λεπτών του το πράγμα που σου λέω που έγινε. Τόσο του παίρνει του φυλακτού. Και την ώρα που το έβαλα, ο Ανδρέας έλαλε αφιερώσεις και είχε αφιερώσει η μάμα του Φρίξου που του έστειλε. Αποκλείεται με φίλια. Όπως σου το λαλό στο... Reunion κανονικό μες στο αυτοκίνητο. Να ζήσει ο Φρίξος από τη μάμα. Και ο άλλος τσιμισμένος και ο σποζί ενόμισε ότι το κάναμε πλάκα την υπόλοιπη. Και ότι ο Έκτορας που υποδίθηκε τη μάμα του... Τη μάμα του Φρίξου και λέει ο νέαρο τραούλος ότι αυτή η μάμα πρέπει να είναι ο Έκτορας. Τι καημένη γενέκα άκουε να σπούνε κατέρα να ακούσει την αφιέρωση. Μόνο μου ρε φίλα. Και στέλνει το μες στο γκρουπ και ούτ και όλοι έχουν αλήθεια όπως και δεν κατάμε. LOSCR. Δεν υπάρχει. Γιατί εγώ έλα ρε γίνεται δεν έχουν παρέντα το έζησα το πράγμα μέσα σε 2 λεπτά που πάω εγώ να βάλω μια φορά ράδιο. Γίνεται. Ναι. Το απόλυτο reunion. Ήταν να πεθάνω που το γέλιο μου το άκουα. Γιατί η καημένη την γενέκα με να κάνει μια αφιέρωση και πιέτσε το γιον της ας πούμε. Αγάπη μου μαλακίες. Λοιπόν, συνεχίζουν τα σχόλια παιδιά, πάω τον branded karma που το πάω Φιλίππου, bloody cherry, nice. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι... Ναι, εσύ να το δεις, άσκεψε να κάνετε branded πράγματα. Μαχαίρια karma, Καραβόσκινα.
ένας μπορεί να κάνω πρόβλημα. Βέβαια. Μα εννοείται. Ωραία, ποιος το γράψε, τα φιλιά μου να στείλω. Λοιπόν, μπορεί να πω ότι καλεσμένοι δεν έχουν κοντινά απόψε. Καλύτερα, μάνα. Επειδή φίλε μου, ακόμα να έρθουν οι κάμερες μας, οι καλές, οι πολλές και το σφίξερ. Να ξανάρθουμε για τα κοντινά. Αλλά βαμμένες, οπότε... Έχω επίκαψη. Ναι. Και έτσι... Δεν σας δεις. Μετάδες διακοπές το Χριστουγέννη να έρχονται και οι κάμερες και το switcher. Με τέσσερις έξεντρα μήνων και τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Αναμένουμε level production. Ναι, ο κύριος Αντρέας Φυλακτού, ειδοποιά μας ότι... Εντάξει και το intercom με τα Χριστουγέννη. Μάλιστα. Ναι. Προς το παρόν είναι η φωνή. Σκέφτε να κάνεις εσύ, ας πούμε, την εκπομπή να σε βάζει το γκάλερι, ας πούμε. Ξέρετε, με intercom, με τίποτε, με τίποτε, σου πάει να ανοίξει το παράθυρο. Εθύμισε μου μια ιστορία, το πράγμα. Άμα, είχα με τον Μακαρίτη, τον Μακαρίτη, τον Τζίριμ. Λοιπόν, πραγματική ιστορία του, 100% true story. Λοιπόν, ο Τζίριμ ήταν υπεύθυνος της ροής στο ΡΙΚ για χρόνια. Και η ανοχή του για pop πράγματα ήταν εξαιρετικά μειωμένη. Μάλιστα. Δηλαδή οτιδήποτε ήταν μετά το 1800 ήταν μαλακίες. Okay. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάστε που ήσασταν πιο μικρές. Το ευχάριστο Σαββατόβραδο με την Ειρήνη. Σε κάποια φάση είχα συνέχεια ένα άσπρο πιάνο. Εντάξει, πολλά παλιά. Μιλούσαν πελό για ένα άσπρο πιάνο. Και φέρασε μια ημέρα τον Καρβέλα στο στούντιο. Άσπρο πιάνο και Καρβέλα δεν πάει καλά. Ναι. Και ήταν playback κανονικά, αλλά επειδή ήταν ο Καρβέλα και προφανώς κάτι πέρασε κάμι που πάει, λέω τώρα και ξέρω, ευκάλλεν το point του στο πιάνο και κουπάνιαν τα πλήκτρα με το... Κουπάνιαν τα πλήκτρα. Με το point, έπαιζε τα χαμε. Και μετά παντρευτείαν την πάνια. Και τα χαμε, έπαιζε και με το point. Οπότε, ο Γιούδης μου ο οποίος κινδύνονταν ήταν μες στο στούντιο, να ξεπιάνε τον τα νεύρα και πήγαινε κάτω και άνοιξε την πόρτα, να ξεπιάνε... Sorry, έκανα taping του επεισοδίου. Α, πάλι καλά, ήταν live, ασένι, οκ. Λοιπόν, πήγαινε κάτω, άνοιξε την πόρτα, ενώ πήγαινε να κάνω και πήξε την πόρτα, κατέβα που το πιάνο ρεπήθηκε! Συνεχίστο, τι έγινε. Πρέπει να έχετε συνέχεια. Ο καλά. Έτσι, εντάξει. Με πόη πάνω. Εσυγκωστήκα και ξέρει, ήταν και πιένε, όχι, όχι, πέτα μου, πιένε. Και έβγαινε ένας πόη και πέντε ξαγά μου. Αποκλεί. Ναι, έκαμε τζάλα έτσι πράγματα. Μια φορά είναι που κοιμάτουν και έφκαλε σούπερ τον Μακάριο. Έπρεπε να ήταν το κεδίνια 2 και κάποιο που κάτω το κόλτο σαν πιο κάραβο της Κύπρου και έφυγε του και βάλε την φωτογραφία του Μακάριου και γράφε το σαν πιο κάραβο της Κύπρου και επειδή ήταν μόνο το ρίκτο τότε νομίζασε ότι κάποιος έθελε να περιπέξει τον Μακάριο και ήταν τίγκα ας πούμε, τάχα ας πούμε και πιάνε λίγο, όχι, όχι, έχω παιδιά μεγάλο τρόλο ψηλή της, όχι, όχι, μια φορά έπαιζε ο αρφός μου με το Σίρλο, εντάξει, και μπήκε τη φωνή μου, τα Χριστουγέννα, μπήκε τη φωνή μου την άλλη πλευρά του σπιτιού, ρε, σταμάτα παίζεις μοχτινό, και φωνάζει ο αρφός μου, εννοεί εγώ που έκεψα, και φωνάζει το ρίος μου, ποιος σε μίλησε ρε εσένα, ο Σίρλο μου μίλα. Θεός, Θεούλης. Ναι, ναι, επέθυμω τον όρες, αλλά να μου να γάμω, σε λαβία δε κουμπάρ. Λοιπόν, μπορείτε να αλλάξετε θέση για τα πράγματα. Για τα κοντινά. Για τα κοντινά. Μπορούμε γιατί. Όχι, όχι, μπορούμε. Όχι, αφού να ξεκινηθεί η γραμμάτα, είναι νομίζει. Έλα μαζί μου, στες. Όχι, όχι, κάτσε. Φορήμα τσοσκιό, φορήμα τσοσκιό. Να αλλάξουμε. Μα κοιτά. Ναι, ναι. Όχι, όχι, να αλλάξουμε. Όχι, άλλαξαν το feng shui. Λοιπόν, ένα κοντινό συγκεκριμένο από εσά. Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μας. Να σας πω, λοιπόν, θα μου δεν θα μου. Σε καλά, κοιτάξτε. Θυμούμε μια σκοτεινή φιγούρα. Ο Κυριάκος σου φτιάχνει με τα αρμάρια. Ο ποιος? Ναι, με δεν το ξαναπώ. Το είπα το πολλές φορές και ξεφτυλίστηκα άγρια, αλλά ισχύει. Που μητσά νομίζω ότι... Άμα, να μας πει πράγματα, να μας πει πράγματα. Εγώ να αφήσεις τα αρμάρια νύχτα τη νύχτα να φτιάξει ο Κυριάκος. Γιατί ο Κυριάκος. Καλά, γιατί ο Κυριάκος και ο Παμπός ας. Ο Κυριάκος ήταν το θέμα μου. Καλά, ξέρεις κανένα Κυριάκο ότι απλά... Ελπίζω πως όχι, αμέν το καμαντιλί. Ναι, τούτο, εγώ τούτο που σκεφτούμε. Γιατί έχω επιλεκτική μνήμη. Αλλά δεν ξέρω. Και στο ράντζι μου με ανοιχτά αρμάρκα. Ποιο το πρόβλημα. Μπορώ να σου κάνω ένα επεισόδιο κάρμα. Με τον Κυριάκο. Ανοίστε αρμάρκα. Νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε. Και τελικά ήταν ένας φίλος μου ο Κυριάκος που he was coming out of the closet.
Τελικά! Πλοτ twist! Με περιεχόμενο, όχι μαλακίες. Θα σπαλγούν μητσά, γιατί έκανα ψυχαναλύσεις. Είχα πάρα πολλά πουλουκούθια. Σε πολλά μικρή ηλικία είχα πουλουκούιν γκέι. Και είχα και ένα πουλουκούιν με depression. Μιλούμε 4-5 χρονών τώρα. Λίθο. Τι εννοείς, έχουν ολίθοποιοι που λουκούν γκέι. Όχι, ολίθοποιοι κάτι είχαν που ήταν μικροί. Ήμουν πολλά μικροί για να είμαι τόσο συνειδητοποιημένη νομίζω. Κοίταξε, να σου πω εγώ είμαι της άποψης ότι για να εκτίθεσαι πολλά, κάτι επιέχει μαζί σου χωρίς να τα πάρετε έναν καμπούντο. Εσύ, τώρα κάμε 25 καφέ, δεν θα σου πω. Είναι... Τι επιέχει. Όχι, λάλλω μόνο για σένα, λάλλω μου σου, ας πούμε, ξέρεις. Άντως κάνεις κομμωδία και όλες πράγματα για τη ζωή σου και εγώ με τις άποψεις ότι ένας κωμικός για να ήταν καλός πρέπει να ήταν broken. Δηλαδή κάτι πέρα του συνέβηκε. Όχι, όχι, κάτι πέρα του συνέβηκε και ευκήγε μου την άλλη. Ο κωμικός και ο ηθοποιός γενικά είναι που επέρασε κάτι και ευκήγε μου την άλλη πλευρά και θέλει να σε κάνει να περάσει και εσύ χωρίς να περάσει το ίδιο πράγμα. Ενώ να βγεις που είναι άλλη πλευρά. Ας μην το είμαστε τόσο απόλυτοι. Μπορεί να περάσει και... Έτσι είμαστε όλοι. Απλά λέω. Και απόψε μου και σε μένα και έχω δίκιο. Έτσι είμαι η Μαρία Παγκούστου. Έτσι. Θέλω να σου πω κάτι πριν για το intercom που είπετε. Παρακαλώ. Θέλω να σου πω ότι στο Κάρμα, η Παπακώστα ξέρει, φορά ζωρίο με και τσιριλό για ησυχία. Είναι υπέροχη. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν το φωνάξω εγώ, είναι εμπερμένη. Πολύ κολοπεδοκύριο. Πολύ κολοπεδοκύριο. I know, I know. Ξέρεις να μου λες κάπου, ε. Πάμε να σωτήσεις. Για να μπούμε μες στο αρμάρι. Απλά Κυριάκο τον κάτσω μες στο αρμάρι. Ωραία, παιδιά, να κατουρίσω πάνω μου. Πάνω, φαντάζεσαι. Πάνω, αγιά μου. Λοιπόν, ναι. Φουλάρις, και φοράς το συνέχεια. Αλλαγή καρέκλα. Μουσικές καρέκλες. Ναι, πρέπει να πάει σε σίγουρο. Γεια σας κύριε Ψηλίδη, γεια σας γραμμάτα. Γεια σας, γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Γραμμάτα δεν έχω, θα σπάω. Θέλω να σου πω δική μου. Όχι, εντάξει. Χαρίς μας. Πουλαλής. Και φωνάζω ησυχία. Κάτι σπάσμα. Και ο καημένος ο διευθυντής φωτογραφίας μου επήγαινε και πιάσε intercom μεταξύ των παιδιών που βοηθεί για να τους μιλά, φέρτε μου κίνο, φέρτε μου τούτο. Εκτιμητέο. Ναι. Αλλά θέλω ησυχία, να σου πει Μαρία, θέλω ησυχία στη φάση του να μην ακουστητώ. Αν ακουστητώ το πράγμα, να τσιρλίσω. Okay. Κοίτα ουλί έξω, αφήστε με μόνη μου. Ναι, να κάνω πρόβα. Ναι, τούτον που θέλω και εγώ, αδειά, αδειά, hello. Φίλοι μας, θα κάνουμε. Λοιπόν, πήγαινε ο καημένος, έπιανε intercom και έρχεται με χαρά και λέει μου, να στάμω, έπιασα intercom, θα σε ενοχλούμε πλέον. Να είμαστε λίγο μες τα πόσκες, αλλά θα σε ενοχλούμε. Δεν έχει πρόβλημα, αυτά είναι ανησυχία. Και παιδιά έπιανε πια σαν intercom που μόλις το επάτας για να μιλήσει ακούε του. Πρατατατα! Και όπως ήταν ησυχία η πρώτη φορά που δοκιμάσα ας κάνουν έτσι ο Βασίλης. Πατάτο και ακούετε. Πρατατατα! Κάνω έτσι. Λέω, τώρα εδώ πως χαμηλώνει. Και να χρησιμοποιούν γιατί ακούετε το. Ξέρεις, και πας αύριο στη δουλειά και να ξεπούν κάνουν το γύρισμα και παιδιά εντάλλως να μιλάτε, όχι, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Εμάθαμε όλοι sign language. Να μάθουν νοηματική, υποχρεωτικά. Η πάντα εμβολάστιο, μπορεί να κάνω πρόβα, νομίζω που σας ήταν εσύ και ο Χάρης, μπορεί να κάνω πρόβα και κάποιος πάει κάτι να ταράξει. Αλλά φεύγει του. Και μπορεί να του πέσει, μπορεί να του... Και μόλις ακουστεί το... Επικρατεί μια παύση. Νεκρική συγγύρια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, επικρατεί μια παύση βούλους και εκείνος που το έκαμε είναι έτσι. Ναι. Μουσικά γάλματα ξαφνικά. Και έρχεσαι εσύ πάνω του. Όχι, εν τω μεταξύ είναι και φάουσελ. Εσύ είσαι. Είναι έτσι, απλώς. Τούτη είναι η φωνή που... Είναι η φωνή του πιάνω σε δάθηκε το πρωί και να πνιώσω το τηλέφωνο. Και είναι το... Γεια σου. Είναι το... Τι κάνω. One, desire. Nice, Pablo Francisco, nice! One, oh, no, one man. Keanu Reeves, we are too much man! Who ate my tortilla? Arnold Schwarzenegger is... little tortilla boy. Who ate my tortilla? Λοιπόν, Παύλο Φρανσίσκο, κάτι σαν το ψάξετε. Ναι, ναι, είναι Little Tortilla Boy, το beat του. Χάθηκε τον Παύλο Φρανσίσκο. Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Ψάξα τον πρόσφατα και...
μπούμε στους τέταρτο-πέμπτους. Έτσι, α. Δεν ήξερα γιατί ένιξε τη συνέχεια που είχαν οι άλλοι. Φαντάζομαι ότι ένιξε ένα απαραίτητο υλικό. Εν πολύ και ανταγωνισμός, έτσι, μην τρελαθούμε. Πάρα πολύ ανταγωνισμός. Εντάξει, κοίταξε, πάλι καλά. Εντάξει, το Netflix, νομίζω, το stand-up στην Κύπρο... Εξελίσσεται. Έχει πάρα πολύ μπερασία. Ξεκίνησε ο Λουίς και έβαλε τον όρο, ας πούμε, μέσα για τον Ματονούλη και που τσάμε και κάτω και πολύ κοντά. Ωραία, αλλάξατε θέση, αλλά μου λείπει και τα πάντα. Είσαστε ένα άρρωστο, είσαστε πιο αλλαγή. Πήγαινε πίσω. Παρακαλώ, κάτσε εσύ, κάτσε ποτέ έτσι. Λοιπόν... Πού είναι το τσάμε το κινητό σου, αγάπη. Πού έμεινα. Στο Λουί που... Α, ναι, έκαμε το Λουί πιο γνωστό ότι, α, ξέρεις, υπάρχει το Form of Entertainment και ξέρεις, ξεκινήσαμε και εμείς σιγά σιγά και έχει πολύ κόσμο το οποίο έχει και περιμένει και το stand-up το κλασικό, το αμερικάνικο, δηλαδή ένας τύπος μια τύπησα ένα μικρόφωνο και μιλάει δε κουμπάζει πως παιδιά σε κάνει γελάσεις. Και νομίζω φωτίσε πάρα πολλά το Netflix μαζί, για να διαθέτει τον το συγκεκριμένο είδος του stand-up. Γιατί με που τον Τζον που άνοιξε το Netflix πριν 2,5 χρόνια Κύπρο, με τα τόσα specials που έχει πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται για μου. Έφυγε, ήθελα να το δω γιατί ξέρεις, έβλεπα στο Netflix και θέλω να το δω που δάμε. God bless Netflix, α. God bless Netflix, υστερεί πάρα πολλά σε σειρές, σε ταινίες. Ναι. Αλλά φίλε, τσίρο μου αρκεύκει και δεν θέλετε, που το άφηγα, με τους υπόλοιπους έτοιμους. Καλύρνεις απλώς πίσω ρε φίλε. Να σου πω... Jane Black λέμε έτσι να γίνει. Jane Black λέμε έτσι να γίνει. Έτσι, είμαι ναι, κοίταξε, τούτο είναι ο στόχο και ο σκοπό. Να κάνουμε έναν alternative entertainment. Ωραία. Κοίταξε, εν τούτο που παλεύουμε και εμείς δηλαδή, επειδή δεν μπορείς να μπεις μες στην τηλεόραση, δεν μπορείς να μπεις μες στην τηλεόραση. Δηλαδή, είναι το αδυνάτο, αδύνατο. Ναι, μωρέ, τι να λέμε. Οπότε, από τη στιγμή, πάντα το μου σκεφτώ, από τη στιγμή που υπάρχει τεχνολογία, ας πούμε, γιατί να μην το κάνεις. Σωστό. Εκτός που το νομίζω ότι πλέον και η τηλεόραση στην Κύπρο στο ευρύ, δηλαδή στο... Αν δεν ξεκινήσει να αλλάσει, να ξεκινήσει να μην ίσκουν πολλά λίγα άτομα. Δηλαδή θεωρήσω ακόμα και που τα νούμερα. Ότι είναι πολλά περίεργα. Ο κόσμος άρχεψε και φεύγει, γιατί δεν έχει κάτι πιο... Ναι, μα το άδερ είναι το by far το πιο ψηλό... Το πιο ψηλό. Μα κοίταξε, λογικό. Δηλαδή πόσο ντζον να χωρίσει συνέχεια τα πράγματα. Υπάρχει και τούτη η πίεση ρε φίλε στην Κυπριακή τηλεόραση του καθημερινού. Πιέζονται πάρα πολλά τα μυαλά, όσο πιεζονται κάτι αν είναι. Πλέον γίνεσαι μηχανή, είμαστε production. Πώς να γίνει κάτι. Ναι, είναι σωστό τούτο που έγινε. Εν πειράζει. Εθώδει κανένας. Όχι, εννοεί. Συζητούσαμε για μια εκπομπή σε έναν κατάλληλη πάλι ονόματα, δεν λέω, οι υπολείψεις δεν θύλουν. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί μας έκαναν κάτι αυτό. Εντάξει, και η πρότασή μας εμάς ήταν για έναν show μια φορά την εβδομάδα, είναι μοζόρι, ήταν μια φορά κάθε σκέφτομα εσύ. Οκ. Και η φάση του, ναι, αλλά εμείς θέλουμε κάτι καθημερινό, μπορείτε να μας κάνετε 5 επεισόδια. Όχι, καλό είναι μπορώ να κάνω μπροστά μια κάμερα και να μιλώ για μισή ώρα κάθε μέρα. Μπορώ. Αν δεν θέλεις να γράφει, είναι άλλη κουβέντα ρε που μπαρέ. Να δεις σε αυτό, δεν γίνεται. Αναλόγως του... Του τι περιμένεις εσύ. Αναλόγως του, ξέρεις, είναι που να σου δώκω εγώ, είναι όμως να πιάσεις εσύ. Δηλαδή, αν μου δώκεις το χρόνο να προετοιμαστώ, να πιάσεις κάτι πολύ καλό, αλλιώς να πιάσεις τον πουλί. Τι είναι το του φλούι. Λοιπόν, κάτι μας λέει το σχολείο. Τι είναι το του φλούι που λείπει πίσω από την Αστάζια, είναι πολλά ενοχλητικό. Το άσπρο. Εν design. Εγώ δεν το είδα. Εν τη σκηνή. Άτσα με. Τελειώνει. Όχι, δεν πιάνει. Κολόγια να μας πει το του φλούι. Ενώ λέει το τώρα, παιδιά, να το σάσουμε. Όχι, καλέ, περίμενε. Πού έπιες κόρη. Ένα τους βολέψω. Ένα μπράβο. Άνα για σου. Ένα. Εντάξει. Κυρίες. Όχι γιατί άνοιξε εσύ εγώ. Πρέπει να αλλάξω πλάνο τώρα. Χαράσε με κάθρο που βολιέσαι. Είπε ο DOP με το κινητό. Εγώ είναι η NDP. Και τώρα που πες για το εβδομαδιαίο. Και ακόμα και δαμε ο Αλφα επόνταρε. Γιατί ο Κάρμα είναι εβδομαδιαίο και είναι η πρώτη σειρά που πιάσαν εβδομαδιαία. Μετά από πολλές συζητήσεις για πράγματα, αλλά και πάλι είπεν, why not, να το δοκιμάσω. Και ευκήκεν του. Σκεφτείτε να κάνεις κάτι άλλο εκτός από κάρμα. Θωρείς να πιένεις σε κάτω, έχεις κανένα άλλο σχέδιο ή προς το παρόντι σε 100% κάρμα. Λόγω του ότι κάνουμε το και παραγωγή, οπότε όλα περνούν από εμάς, locations, τι σήματα, πράγματα, τα πάντα. Προς το παρόν είμαι τόσο συγκεντρωμένη για μέ, που δεν μπορώ να πάω αλλού. Αλλά μετά που να τελειώσει με το καλό,
Ναι, να θέλω. Έχω υπόψη μου πράγματα που θέλω να κάνω. Okay. Θέλω πάρα πολλά να κάνω μια μικρού μικρού που έχουμε έχει 3 χρόνια να την κάνω. Δεν κουτσώ ποτέ λόγω τη τηλεόραση που δουλεύουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Mm-hmm. Και θέλει χρόνο. Right. Δηλαδή, αλλά ναι. Και εξηγήσω με μικρού μήκου, ή στα βρει μεγάλο μήκου, σιγά σιγά. Το λάθη μου που θα εξηγήσει. Σε αυτή τη στιγμή, ο λάθη μου σε στείλα να σιγά μου απάντησε ακόμα. Γάρε, εγάρε. Περίμενε, έκανε βίντεο τη Βανδίο. Και του Ρουβά, και του Σάκη. Φίλε που κάπου δεν πάει, εξηγήσει. Pay your dues, έτσι λάλουσε. Ωστόσο, μικρή του λάθη μου δεν μου άρεσε που είδα φέτο. Η πια. Μικρή ταινία. Έτσι όπω το είδε. Ακούστηκε πολλά αγάπη, αν του έστειλε CV, αλλά είδε τη μικρή, καλέ μου, εγώ το ρόλο θέλω, δεν με τράβε με γέφυρα. Η μικρή ταινία μήκους του δεν μου άρεσε φέτος. Περίμενε, έκαμε μικρή ταινία. Έκαμε, ναι, ήταν στο φεστιβάλ φέτος. Περίμενε, είναι το favorite που ήταν. Επειδή μου μικρού μήκους λέμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι απολύτως εντελώς ειλικρινής, είμαι μεγάλος σύννεφαν, δεν είμαι φαν του λάνθη μου. Και αντιλαμβάνομαι επειδή είναι λίγος ο νους μου. Δεν το λέω με περηφάνεια. Είδα... Εγώ ήμουν σε ταινίες. Κοίταξε, να σου πω, είδα τον κοινόδοντα, οκ, τούτο δεν είναι για μένα. Ναι, στον κοινόδοντα ούτε εγώ. Δηλαδή, είδα τον, οκ, είναι για μένα τούτο. Όχι, ο κοινόδοντα είναι άλλο κοινό. Εμένα αρέσει μου πολλά το, το Lobster. Το Lobster. Τούτο με τον... με τον... ναι. Colin Farrell. Ναι, άρεσε μου. Εμένα αρέσει πάρα πολλά ο Wes Anderson. Φαίνεται ότι είσαι φαν του Wes Anderson, εσύ, δηλαδή έτσι όπως σε σύγκοψα, είτε που ήταν να σου... Έτσι όπως σε σύγκοψα, είτε που ήταν να τα Wes Anderson που είναι το πιο alternative φάση, είτε που ήταν να σου David Lynch που είναι fucked up. Αφιλιά μου στο Lynch, εγώ είμαι. Δηλαδή γίνονται το όμορφο, το... Ας πούμε καμιά φορά... Πολλά symmetric. Ναι, στο κάρμα πολλές φορές μπορεί να μου λαλούν τούν το πλάνο λίγο αριστερά και να γυρίζουν να με θωρούν. Μου λέει τώρα. Έχω μια χαρά, ο Ιλίων αριστερά θωρείς τις γραμμές. Να είναι... Έτσι, να καδράρει κανονικά με μαλακίες. Είσαι σίγουρη. Ή να μου λαλούν, Ιλίος Ζαβόν τούτο. Μια χαρά είναι, θωρείς τις γραμμές. Έλα, δω το πολλά σύχνα τώρα. Λοιπόν, ναι. Αντίστοι, ακούστο. Μπούλιν καθαρότατον όμως. Κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που διαδοτάστε τούτον το αστείο ότι είσαι μέσα, Wes Anderson, cinematography, Ναστάζια Χριστόδουλου και την Μαλαβέρδα μου. Λοιπόν, τα φιλιά, όχι. Ναι, κοιτάξτε. Να σου πω, έτσι έχει κάποιες φορές, ξέρεις, κάθομαι και καταφώ κανένα αστείο, κάποιες φορές γράφω τόσο μεγάλες παλαβομάρες. Που προχτές έγραψα μια τόσο μεγάλη ηλικιότητα που έπρεπε να σταματήσω και να αναλογιστώ τις αποφάσεις που επήρα στη ζωή μου που οδηγήσα σε αυτό το σημείο. Σκέφτου τι έγραψε, λοιπόν, τι έγραψε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε να δεις, το πρέμις του αστείου. Εφόρες του τη γραβάτα μου το γράφεις. Όχι, αλλά δεν θα δείξα αυκάλω ποτέ μου τη γραβάτα. Λοιπόν, το πρέμις του αστείου ήταν ότι είναι εντελώς παλαβό να engendered τα σαμπού στο σούπερ μάρκετ, να έχει γυναικεία σαμπού και αντρικά σαμπού. Με την άποψη ότι ήταν γυναικεία, ας πούμε, ξέρετε, γάλανα αμυγδάλου, φρούτα του δάσους, λεβάντα. Που... Και το άντρα είναι πράσινο σαμπούν. Ναι, και ξέρεις, και μπαίνεις στα αντρικά, ας πούμε, τα αντρικά είναι Liquid Thunder, Arctic Blast και Blue Explosion και συνεχίζω εγώ τώρα τον ήρμο της σκέψης μου και ξέρεις, η λεβάντα ξέρεις να μου μυρίζει, ρε κουμπάει. Τον Blue Explosion τι στάσεις καταμυρίζει, ρε κουμπάει. Εστρουφάκι βομβιστής αυτοκτονίας. Ύστερα έκανε εγώ ένα στρουφάκι που πάει μέσα στο κάστρο του Δρακουμέλ και λέω, παπα στρούφι είναι μεγάλος και ανατινάσσεται. Εντάξει, και που γίνομαι και κάτω, εντάξει, εκατέληξα στο ότι όλοι οι άντρες να μυρίζουν έτσι, γιατί να πας να κάνεις σεξ με άλλον και η μάνα μου έβαλα από το ευωδιαστό λιβάδι το σαμπού, θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Οπότε δεν πήγε και ο μικρούτσιος μες στο ίδιο αστείο. Πότε σταματά ο ήρμος. Δηλαδή έπρεπε να τραβήσω πίσω για να πω... Μεγάλο πράγμα να το γνωρίζεις αυτό όμως. Ναι, και από... Α, θέλω ψυχίατρο. Ναι. Κάποιος, παιδιά, φορά με δει κάποιος. Κάποιος είδος γιατρός τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί... Hey, you know what, fuck you. Συνεχίζει τον bullying με τη γραβάτα, γιατί δεν κλειώνε τη γραβάτα. Περίμενε, με τη γραβάτα να κλειωθεί έρχεται μια καρέκλα. Εννοώ ένα μόνογραμμα. Πάρτε και λαχτούμε σαν να την πουλήσουμε. Πάρτε όλη την μπλακλέμο μαζί. Ξέρετε, ναι, ας πούμε, μια γραβάτα. Φέτ το φωτιό πισινίδι. Έλα μόνο κάποιο, ρε μάρε.
Θα πιω μια γραβάτα. Βαν, έφερες. Δεν ξέρω τι πάει, βάλω μαστούμα, αλλά οκ, ρε κομμάτι, και μια δώρο δίχτα να πιω. Νομίζω από τους πιο το σαλίνος που έκανα πάντα. Θέλεις. Εξέρω εγώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Θα το δοκιμάσουμε. Να σου πω, θα τη βγάλω. Ευτυχώς, γιατί θορκέ. Είμαι περήφανος. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι κάπου ψηλό ταράξαμε τα πάντα όλα. Ψηλό ψηλίδης. Ναι, ψηλό βασικά. Λοιπόν, κάπου το... Sorry, παιδιά. Το εσείς φταίτε που με θαρρύνετε. Τούτα τα αστεία για τούτα που σαν εσείς φταίτε που με θαρρύνετε. Θα έρθουμε και κάπου μαλακή. Τούτε φταίσαι, μάλλον και φταίσαι εσύ. Startup επιχείρηση για ζευγαράκια που πάσει στο δάσο και παρπατούν. Το μονοπάτι της χύσης. Έχω χειρότερο, έχω χειρότερο. Να μπουλάλεις, να μπουλάλεις τον αιμοδιψήν κατακτήριν πως σηκώνεται από τον κανάπε. Ο Ατήλας ο Κούνος. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Περίμενε, 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 περίμενε. Να μπουλάλεις ένα δάσος που λέει τα δέντρα φορούς σομπρέρο. Όχι. Περίμενε. Να το βρούμε τούτο. Όχι, θέλουμε να το βρούμε. Η κοιλάδα των Πέδρων. Το πω κάτι παρόμοιο, του Πέδρου ήταν. Που λένε το καταστήριο να είναι που κάτω. Το καταστήριο να είναι που κάτω. Το καταστήριο να είναι που κάτω, σαν το καταστήριο. Όχι, άλλο και είναι αστήριο. Τοποθέτηση. Όχι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είπες και να με κάψεις, τραύμα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα που δεν σε παίρνω να σκοπελούες δαμέ, να κάνουμε έναν, να κόψουμε λίγο για να αυτοκτονήσω. Λοιπόν... Σαν το σουρφάκι βομπιστή. Να δείτε πώς. Αν το δείτε χωρίς γραβάτα μετά, ξέρετε πολύ. Εν τον τζιχανούλης. Εν τον χαχανούλης και κάμε τον ιντόκτριν το Άισις, ρε κουμπάρ. Τζιχανούλης. Πανεπιστήμιο. Νο, 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 νο. Ξέρεις, εν το ίδιο μετάλλα στο φάκι απλά για κάποιον λόγο μισά τη στροφή να δεν θέλει στο Εσυμπουργκ. Που λες, έχουμε και λέμε, εν ήξερα εγώ εμείς. Κάστρεψε μας την βραβιά μας. Θέλουμε να ξανάρτουμε ψηλίδι. Μαζί. Ναι. Να έρθουν οι άλλες κάμερες για κοντινά. Ναι μωρέ τώρα. Ναι, να σκάει ένα προφίλ να μας δει ο Λάθη. Γιώργο Λάθη με το τηλέφωνο μου αρχίζει από 97, όχι 99. Συχνό λάθος που κάνουν οι σκηνοθέτες. Γιατί δεν χτυπά το. Εν τούτο το μαύρο γέρι μου. Εγώ μαζεύω και σύρματα μαλάχη, οπότε... Μαλάχη. Εννοείται. Για να πάρεις την καρέκλα. Να οργήσω βαν μετά να πάρω του φυλαχτού πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά. Οκ, κάπου θα πες κάποια φάση να πάω το μαζί μου το κατάστημα. Αλλιώς να κάτσω να μην νύχτα. Έχουμε πρωινό ξύπνημα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Τούτο ήταν το Laughing Mouflon Show. Μαζί μας σήμερα ήταν η Μαρία Παπακώστα. Λοιπόν, και η Αναστάζια Χριστοδούλου. Κάρμα ξεκινά το Γενάρη. Την Μαρία μπορείτε να τη δείτε στο Καμώνα των Ρώματα και στο θεατρικό. Το Βάφτα Μαύρα Παρασκευή Σάββατον Κυριακή στο θέατρο της Πασιδή. Εγώ αύριο ενάμεσα στο Μεζέ Guest Part στην Λεμεσόν και σε ημερομηνίες που ανακοινώσουμε παρακάτω. Από μένα, τον κύριο Ανδρέα Φυλαχτού που είναι πίσω από την κάμερα και τον παραγόντο του show, τον κύριο Νέκτορα Παπαγιωργίου. Bye, παιδιά. Bye, bye, guys. See you.